Καλησπέρα σας. Για άλλους καλημέρα. Άμα μου ξαναμιλήσεις θα φύγω. Να ξέρεις. Φύγε στο διάλειμμα των μία. Η πόρτα είναι ελεύθερη, Σταύρο. Από εδώ. Κάνεις ένα γάμα. Θα φύγω. Φύγε στη μία για λόγους ασφαλείας. Ναι. Μην φύγεις κατά ναι, έτσι. Θα φύγω στη μία, αλλά θα φύγω το φωνό με πάει για τις τέσσερις. Το έχεις αποφασίσει από τώρα. Θα φύγω. Το σκέφτομαι. Α, έχω κάνει δηλώσεις από πριν. Ωραία. Αλλά θα φύγω. Εντάξει, ναι. Θα φύγω και θα με ζητάς και θα παραπονιέσαι. Έλα, πιάσει κανάλο. Ημέρα ερωτευμένο σήμερα. Ναι, ρε φίλε. Να πούμε χρόνια πολλά στου ανθρώπου που έχουν κοινό προφίλ στο Facebook. Ναι, να χρόνια πολλά σε αυτού. Αυτή είναι, φίλε, η επιτομή. Ο Κώστας Ελένη Γερασιμόπουλος. Παιδιά, ακούστε να δείτε. Δεν υπάρχει πιο χυδαίο πράγμα στην ανθρωπότητα από το κοινό προφίλ. Ναι, όντως είναι πολύ κακό. Είναι δηλαδή, πραγματικά, μην το κάνετε. Εκτός αν σας έπιασε με 12. Εκεί δεν έχετε επιλογή. Θα το κάνετε. Όχι, εκεί η επιλογή είναι να μην έχεις λογαριασμό. Ναι, εντάξει. Δεν το έχεις. Είναι καλύτερο. Δεν το, το να μην έχεις. Δεν το έχεις. Το κρυφτούλι δεν το έχεις. Χρόνια πολλά στους ερωτευμένους. Χρόνια πολλά και στον πολιούχο της πόλης, τον Άντε Βιερίνια, που γιορτάζει σήμερα. Δεν βλέπετε, δεν διαφωνείτε. Ότι είναι ο πολιούχος της Θεσσαλονίκης. Ποιος Δημήτρης. Ποιος Δημήτρης. Ναι, ναι, ναι. Ποιος Δημήτρης, δεν τον βλέπω. Τι Βαλεντίνο, τι Αντελήνη. Και βάζει ένα πηγάδι εκεί, πετάς και ένα κέρμα. Έχουν πεταχτεί 4,5 εκατομμύρια ευρώ για να πάρουμε πρωτάθλημα και ήρθε ο Άντε και το φέρε. Εντάξει. Γιατί έχω μια φορά με πήγαν με το σχολείο μικρός, μόλις είχαμε πάρει το ένα, να πάρει ο Πάχος πρωτάθλημα. Πετάω το κέρμα. Και είναι το κοσάρικο. Έχει κάτω ένα πηγάδι. Το πηγάδι των ευχών, κάτι τέτοιο. Τι λες μόνο. Ναι, έχει ένα πηγάδι, κάτι έχει κάτω. Έτσι θυμάμαι. Αυτό δεν υπάρχει, να ξέρεις. Υπάρχει, ρε. Πα σε άλλη εκκλησία ήμουνα. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι στη... Ωραία, κάποιο να με ρωτήσει. Άσε ρε αυτό που είναι στη Ρώμη. Πήγα και εκεί. Δεν υπάρχει. Πάλι δεν πήραμε τίποτα. Πηγάδι, κάτω στην εκκλησία. Στην εκκλησία κάτι είναι, ρε. Έχει. Εκτός έχει. Αν υπήρχε πριν από 40 χρόνια που πήγαινε σχολείο, δεν ξέρω τώρα. Ρε, έχει, σου λέω. Ρε Χρήστο, έχει πάει στον Άγιο Δημήτριο. Ναι. Όχι, ρε, εσύ στον πήγαινε στο κλαμπ. Στον πλακάμπι το έπιζα. Στον πλακάμπι το μετά τη φωντάνα αντιτρέβει. Άκου εδώ. Όποιος έχει πάει στον Άγιο Δημήτριο και έχει πετάξει κέρμα, να μας το πει. Γιατί εγώ πέταξα ένα κέρμα. Λες να μην ήταν τίποτα και εγώ πέταξα κέρματα. Πριν πόσα χρόνια έγινε αυτό. Το 88. Έχουν αλλάξει 25.000 πράγματα από τότε. Στον Άγιο Δημήτριο, μωρέ. Τι έκανε, φραντσάιζ. Δεν είμαι σίγουρη ότι δεν υπάρχει αυτό, να ξέρεις. 100% όμως. Εσύ στην Παναγία σου μελά μπορείς να μιλάς. Για Άγιο Δημήτριο δεν μπορείς να μιλάς. Είμαι σίγουρη ότι δεν υπάρχει πηγάδι. Ωραία, κάποιος που να πηγαίνει στην εκκλησία από το ακροατήριό μας, ρε παιδιά. Και να κατεβαίνει κάτω στο πηγάδι. Κάποιος και να πηγαίνει κάτω και να κάνει ευχές. Ένας δεν υπάρχει. Ένας δεν υπάρχει. Ένας, ένας. Σε ενημερώνω ότι είμαστε στη Θεσσαλονίκη και όχι στην Ιταλία που είναι η φωτά να την τρέβει σε ποια πόλη. Και εκεί πέταξα. Εκεί όντως υπάρχει. Σε πιστεύω. Ναι, εκεί... Εδώ κάτι υπάρχει και κάποιο θέμα. Τέλος στον ύπνο σου. Όχι, ρε, έχω κατέβει κάτω στον Άγιο Δημήτριο και έχω πέταξει κέρμα. Μην ξεπερνάει όλο αυτό πραγματικά, δηλαδή. FM κενό, συντριβάνει ευχές, στείλτε ένα μήνυμα στο 54526 και αν υπάρχει έστω ένας, ας πάρει ένα τηλέφωνο, 2310-287-888. Δεν υπάρχει, ρε. Για το συντριβάνι των ευχών στον Άγιο Δημήτριο. Είμαι σίγουρη ότι το έχεις δει. Δεν είπα συντριβάνι. Κάτι είναι εκεί με ένα τυχάκι και πετάς κέρματα. Το είδες στον ύπνο, είμαι σίγουρη. Και εγώ το παθαίνω μερικές φορές. Νομίζω ότι έχω κάνει πράγματα που τα είδα στον ύπνο. 10 δήμαρχοι πέρασαν Σταύρο και αγάπη τα ζώα αυτά. Ένας δεν το εκμεταλλεύτηκε. Καλά, πραγματικά. Τουριστικά. Το πηγάδι των ευχών. Πάντα στο Google. Ευχές Άγιος Δημήτρης. Πάντα κάτι. Ωραία, βρήκαμε να ασχοληθούμε τώρα. Ναι, όχι, θα το βρω. Δεν υπάρχει αυτό θα που θα το βρω. Αλλά καλύψατε εσύ μόνο σου, δεν είναι κάτι. Δεν με φάγανε οι παπάδες. Η μαφία του Κορυδαλού. Υπάρχει. Ε, καλά. Ο ένας ποιος. Ο μάλλον ο γνωστός. Ο ένας. Λόγιος. Του project. Ο ένας πιο προϊστορικός από τον άλλον. Τι λέτε ρε παιδιά, συγγνώμη δηλαδή. Επειδή είστε ζώα η νέα γενιά και δεν μπορείτε να αφήσετε το πηγάδι των ευχών του Αγίου Δημητρίου. Τώρα θα πείτε πάλι. Ρε Μάριε. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλους. Είχα κάνει Ελισάβετ Πανούλα, τρέβο ερωτευμένος. Ναι. Είχα κάνει ευχή το 80, τελικό με καστοριά για να το πάρουμε. 80 ο ένας, 88 ο άλλος. Και το χάσαμε. Το πιο πιθανό είναι να μην υπάρχει πλέον αυτό. Μάλλον δεν υπάρχει αυτό το πράγμα με τα κέρματα. Με τα κέρματα, ναι. Πού είναι. Στον Άγιο Δημήτριο, κάτω. Κάτω. Στην υπόγεια, κάτω. Άμα εσύ δεν φτάνεις κάτω, δεν σου φταίμε εμείς. Εντάξει, αν φοβάσαι μη χαθείς το τούνελ. Στο τούνελ, ωραία. Ναι, άσε τώρα. Πόρε, θα σηκωθεί ο Άγιος Δημήτριος και θα μας βαράει πραγματικά. Τι ακούμε. Ο πρώην πολιούχος.
Ναι, γιατί ο Νίνο είναι ο Βιερίνια. Δεν είναι το βρήκα στεριό στο Google. Δεν βρήκα κάτι, όχι. Πάτησα. Τα φιλιά μα τον Πάτρικ που λέει να έχει πάρει ποτάθλημα και να μπορεί να το μοιραστεί με κανέναν που ζει στη Δανία. Θα έχει φρικάρει. Γνωστό του Μπιώτη Rockstar. Παιδιά, τα πράγματα είναι απλά. Πάρα πολύ απλά. Υπάρχει πηγάδι. Στον Άγιο Δημήτρη. Δεν μπορείτε να μας πουλήσετε τέτοια τρέλα. Το έχω ζήσει. Το 88. Δεν είναι εποχή καταχρήσεων να πεις ότι πια τον κόλο μου και δεν θυμάμαι τι έγινε. Ήμουνα μικρό και άφθαστο πλάσμα. Που στα 5 του έβριζε. Άλλο αυτό. Ό,τι κοινό. Εντάξει, ναι. Άλλο αυτό. Περίμενε. Εντάξει. Λοιπόν. Θα κάνετε αναζήτηση. Ευχές Άγιος Δημήτρης. Πηγάδι. Και έβαλα και πηγάδι, έβαλα και. Θεσσαλονίκη έβαλα. Πηγάδι και ποια είναι αυτό που σου βγάλε. Πηγάδι. Πηγάδι δεν έχει βγάλει. Έχει βγάλει. Μα δεν έχει. Έχει ρε σου λέω, να με τρελαίνετε. Θα κάνουμε αυτοψία. Λειτουργεί ακόμα το πηγάδι των ευχών. Δεν ξέρω ρε φίλε, έχω να πάω χρόνια. Ρε εσύ αυτό εδώ λες ρε. Η κρύπτη που λέει. Μπορεί να είναι και αυτό. Και δείχνεις ευχές, για δες. Τι λέει. Σαν να την είδα εγώ ότι παντού ευχές και βάλα. Εκτός αν το σκέφτηκες ότι. Όχι, ρε, κάποιος. Λες να μας έφαγε ο δάσκαλος. Γιατί και σταυρού πολύ το δάσκαλο δεν μπορείς να. Αυτό λες. Είμαι σίγουρη ότι λες αυτό. Ναι, τι κάνει αυτό, πετάς κέρματα. Δεν πετάς κέρματα, ρε σταυρού. Δεν δουλεύει με κέρμα, είναι σερ κόιν, δεν βγαίνει. Το πέταξες εσύ ή το δάσκαλο, δώστε μου τα κέρματά σας να τα πετάξω. Είπε, πετάξτε τα, αλλά είδα και μια κατατσίλια. Να πάω να κάνω τη μάζοξη μετά. Λες να μας έφαγε ο. Ο πάτερ, ο δάσκαλος. Τέλος πάντων, κατά τα άλλα, ξεπερνάω για τον έγινε λίγο εκκλησιαστική. Ένας προβληματισμός υπάρχει για, ναι, για την κρύπτη αυτή που ψάχνουμε. Η ουσία είναι ότι δεν είναι πολιούχος Θεσσαλονίκης. Ο Άγιος Δημήτρης και ο άντρε Βιερίνια. Απλά είναι τα πράγματα. Ούτε είναι του Αγίου Βαλεντίνου, είναι του Αγίου Αντελίνο. Του Αγίου Αντελίνο. Ξεκάθαρα. Ποιος Βαλεντίνος. Ξέρεις ένα Βαλεντίνο. Το Ρώσι. Ελλάδα. Όχι. Έχει φίλο Βαλεντίνο, εσύ έρε δηλαδή. Είχε εντάξει ο Βαλεντίνο Καποκατσίδη να ανέβει να πει το μάθημα. Όχι, όχι. Όχι. Εσύ είχε Βαλεντίνο φίλο. Όχι. Όχι. Δεν υπάρχει Βαλεντίνο, παιδιά. Ξεκάθαρα. Υπάρχει ο Άγιο Αντελίνο και με αυτό θα πορευτούμε από εδώ και πέρα. 14 Φεβρουαρίου γιορτάζει. Εντάξει. Τέλο πάντων, ο Αντελίνο βέβαια. Θα συνεχίσει. Δεν προπονήθηκε, πρόβλημα. Καλά, ναι, είχε ένα μικρό σφίξιμο. Εντάξει. Αλλά από τον Πάοκ δεν είναι κάτι. Δεν είναι κάτι. Δεν είναι κάτι, ναι. Λοιπόν, ο φίλος 023. Υπάρχει χώρος που ρέει αγίασμα, αλλά δεν έχει καμία σχέση με ευχές. Πιθανότατα τα παιδιά έριξαν κέρματα καταχρηστικά. Μας έφαγαν. Ωραία το λέει ο φίλος. Ωραία το λέει. Πήγε αυτός που. Πώς λέγεται. Ο Διάκονος. Ναι. Ο Αγγλικό με το χνούδι μου στάκι. Κάτι κέρματα τα πήρε. Αυτό έγινε. Αυτοί που σβήνουν τα. Άρα, τα άρα περίμενε. Είχαμε δίκιο εμείς. Εσύ, ως χαζό παιδάκι, ως χαζό παιδάκι, για κάποιο λόγο σκέφτηκες ότι θα πετάξω ένα κέρμα. Σιγά βρε τσακάλι. Σιγά βρε. Ξεκάθαρα, είχαμε δίκιο. Δεν είχες δίκιο. Ο φίλος εγώ καθάω μια για επιφύλαξη και ήταν άλλες εποχές αγάπη. Είπε πηγάδι ευχών και μιλάμε για κρύπτη που ρέει αγίασμα. Καμία σχέση όμως τώρα με το άλλο. Έχει πολλούς χώρους κάτω. Ναι, δεν είναι. Σε λαβύρινθος είναι. Σαν το Mind Trap είναι. Mind Trap λέγεται. Ναι. Είναι και φίλοι μας χαιρετίσματα. Mind Trap. Δεν είναι φίλοι μας και δεν έχουν δώσει εφόδια διαφήμιση. Άμα θα δώσουν. Είναι εχθροί μας. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Πες μια καλή μέρα παραπάνω και θα. Μας ακούνε, σοβαρά. Δεν με ενδιαφέρει. Μάλιστα, βρω. Τέλος πάντων, δεν λοιπόν, έχω διαφήμιση. Να κάνουν ένα δωμάτιο και αυτοί που να ρέει αγίασμα από μια κρύπτη και να πάει ο Σταύρος να πετάξει κέρματα. Στο πηγάδι. Ξέρεις τι είναι το πηγάδι. Σταύρο, σε έχει πάει να μου στείλει εδώ και ένα 20 λεπτό. Δηλαδή, αν ξανακούσει την εκπομπή και τα μαζέψει, την έχει πει 7 φορές τουλάχιστον. Μέσα σε 10 λεπτά. Αλλά επειδή χαμογελάει, δεν την απολύω. Αυτή είναι η αλήθεια. Α, είδε τα λέμε χαμόγελο. Ναι, τα λέμε χαμόγελο, δεν είναι. Το πρόβλημά μας είναι ότι άμα έρθει, ξέρω εγώ. Κατσουφιασμένη και δεν απολύθηκε. Γιατί αυτό επιτάσσει σύγχρονη λογική στα ΜΜΕ, όπως απολύθηκε πρόσφατα συνάδελφο. Από ιστοσελίδα, επειδή πήγαινε σακλαμένο κάθε πρωί στη δουλειά. Δυσαρεστημένη στη δουλειά τη. Ναι, ναι, α, όχι. Δυσαρεστημένη, όντως. Έχει δίκιο η σημαία. Όχι, πέρα από την πλάκα, δεν είναι καλό να βλέπει μια φάτσα τουριστική. Ναι, δεν είναι απολύτω. Κάπου κάθε μέρα. Ναι, δεν είναι απολύτω. Ναι. Αλλά δεν είναι καλό, όντως. Όντως, γι' αυτό το κλίμα σε αυτή την εκπομπή θα είναι πάντα χαμογελαστό. Όσο μα λε και πηγάδια. Ειδικά όταν δεν χάνει ο Πάοκ ένα χρόνο. Ξανά, όσο μα λε και πηγάδια.
Έχει πηγάδι, επιμένω. Έχει πηγάδι που ρίχνει στα κέρματα. Να βγει ο Πάτερ, πού είσαι, Πάτερ! Πάτερ! Βγάλω το δικό σου. Το δικό μου αυτό είναι. Αυτόν λέω. Γιατί έχω άλλο, λέω. Όμω του Αγίου Δημητρίου. Τι πιστεύω, ότι σε κάθε νοδεία έχω έναν. Από αυτού είμαι. Ναι, Πάτερ, βγαίνει να το πει. Ή στείλε μα μήνυμα να μα επιτρέψει. 30 ευρώ. Ε. Υπάρχει πηγάδι. Έχει πάει. Ακούστε, ακούστε. Έχει πάει ο Μάκης Ψωμιάδης, ο αείμνηστος, ναι, στη Μητρόπολη Καβάλας. Μπαίνει μέσα με το πουρο να μένω, ναι, στην εκκλησία. Βγαίνει ο διάκονος 1,45 ύψος. Ο Μάκης ήταν σταύρο. 1,95, 2 μέτρα ήταν. 2 μέτρα δεν ήταν. 1,90 πλάς. Εμείς το γνωρίζαμε και λίγο μεγάλο, καπουργιαστός ήταν. Ναι. 1,90 ξεπερνούσε. 1,90 καπουργιαστός. Οπότε κάνει εικόνα λίγο με το διάκονο 1,45. Του λέει, θέλω να δω το δέσποτα. Λέει, καταρχήν λέει, κύριε, σβήσε το πουρο και έχει δουλειά, λέει ο δέσποτας. Το ξέρω, λέει, το δέσποτα, αγόρι μου, να πούμε. Να πούμε. Λέει, έχει δουλειά ο δέσποτας. Είχε πάρει, τώρα αυτό είναι ιστορία, από παίκτη της Καβάλας που τότε ήταν από τα αγαπημένα παιδιά του Μάκη. Είχε πάρει τότε ο γιος του Μάκη τηλέφωνο smartphone, για πρώτη φορά. Αγνοεί τον διάκονο, παίρνει το κινητό. Ψάχνει το Δέλτα με το δάχτυλο. Δεν τα καταφέρνει. Κατεβάζει κάτι καντήλια μέσα στην εκκλησία, Δέλτα, άντε αυτό κτλ. Δέλτα λέει, δέσποτας. Παίρνει τηλέφωνο. Έλα λέει, δέσποτα, ο Μάκης είμαι. Και μέσα σε 2 δεύτερα παιδιά έχει βγει από μια κρύπτη ο δέσποτας. Μάκη μου! Και τον λέει, το διάκονο, σου είπα, μωρή. Τον ξέρω τον. Τον ξέρω τον δέσποτα. Του δίνει το πουρο, το παίρνει ο διάκονος. Εδώ οι άνθρωποι που πραγματικά χαίρομαι για το κοινό μας. Εντάξει, το οποίο εξεφύγει πλέον επίπεδο. Δηλαδή, άμα γίνει ποιοτική μέτρηση, πραγματικά άστο. Δεν υπάρχει. Δεν βλέπω Χριστό. Τι. Τα κέρματα που μαζεύανε, λέει, από την Τούμπα, λέει, με τον Ολυμπιακό, λέει. Ωραία. Αυτό είναι ρωμαϊκό λωτρό, λέει, που πήγες μικρός. Δηλαδή, αρχαία παρτουσιέρα. Μάλλον γι' αυτό πέταξα το κέρμα, για να μας πάει καλά. Θανάση μου. Κλείχτε, ναι, το μυστήριο. Μπορούμε να πιστεύω στο διάλειμμα. Να επιστρέψουμε λίγο μετά. Ναι, κανονικά, γιατί έχουμε και μια ενδιαφέροντα συνέντευξη. Στις παρά 20. Λοιπόν, μετά το διάλειμμα, δηλαδή. Πες τι περιμένουμε σήμερα. Καταρχήν σήμερα για τους ερωτευμένους, όχι μόνο, έχει πάρτι στο θέατρο Βεργίνα. Μύρωνα Στρατή, Ελισάβετ Σπανού και ο Γιώργος Σαξάς. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Όλη η πόλη ξέρει που είναι το Regency Casino και το θέατρο Βεργίνα. Αν δεν έχετε μεταφορικό μέσο, μπορείτε να είστε στο Βασιλικό Θέατρο 9.30 ή 10 και 4 ή 11 η ώρα. Θα έρθουν οι άνθρωποι του θέατρου Βεργίνα, θα σας πάρουν από εκεί και θα σας επιστρέψουν τα ξημερώματα μετά το πάρτι. Είσοδο στο καζίνο επιτρέπεται ανεξαρτήτου ηλικίας. Τα εισιτήρια προπολούνται στο καζίνο όλο του 24ωρο, καταστήματα public, ticketservice.gr, τηλεφωνικά στο 217-234-567. Με τους ίδιους τρόπους κλείνεται θέση και για τις δύο επόμενες, από τις τελευταίες παραστάσεις του Τάκη Ζαχαράτου, ακόμα 6 είναι στον αριθμό. Υπάρχουν ελάχιστα εισιτήρια, οπότε φροντίστε να απολαύσετε τον Τάκη Ζαχαράτου στο πιο λαμπερό σόου της καριέρας του. Να σου λέει ο άντρας, έλα σπίτι. Α, όχι, να σου λέει, έλα σπίτι, ο άντρας μου θα είναι ο Άκα μέχρι τις 10 και στις 9 να ακούς κλειδιά στην πόρτα. Μη σου τύχει. Μη σου τύχει. Μη σου τύχει. Ναι, πάμε. Λοιπόν, Αναδομό είναι μαζί μας. Για να ξέρετε τι βάζετε στο σπίτι σας και όχι να βάζετε. Δεν ξέρω, διάφορα πράγματα που θεωρεί ο Σταύρος, πηγάδια τέτοια. Να ξέρετε τι μπαίνει στο σπίτι. Κάθε τη σημαία. Ναι, γιατί μου έχει κολλήσει αυτό, να ξέρεις ότι το πηγάδι που είναι αυτό το πράγμα δεν είναι. Τέλος πάντων. Και επιμένεις κιόλας ότι έχεις ρίξει τα κέρματα. Αντί να πεις, να πούμε ότι ήμουν άπλα και έριχνα παντού κέρματα. Παιδάκι σου, ναι. Από τότε ήμουν άπλα. Το 88 πώς γνωρίζουν. 13. Να, 13. Αγάπη, δεν θέλω να σε αγχώσω. Εδώ ο ΑΕΔ κοντά είναι κιόλας. Κεντρικά. Λίγη ουρά έχει. Τέλος πάντων, για να δωμώ. Μια ευθεία είσαι. Από εδώ. Δεν ξέρω πώς πάμε προς τα εκεί. Δυτικά δεν έχω ιδέα. Θα μάθεις. Σιγά, βρε, Στεφανή του Μονακό. Σιγά. Σιγά, βρε. Λοιπόν, για να δωμώ είναι εδώ για εσάς. Φροντίζει για την ανακαίνιση του μπάνιου σας και προτείνει χρώματα σαρμούς για να δώσετε ένταση σε ένα απλό πλακάκι. Το design δεν κοστίζει. Άνεψη αυτή τους κατάλληλους ανθρώπους. Εθνικής Αντίστασης 171 στην Καλαμαριά τα νέα γραφεία. Αναδομοπαύλαανακαίνησης.gr το site για να πείτε και να πάρετε μια γεύση από ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Αν μπείτε στο αναδομοπαύλαανακαίνησης.gr, βλέπετε με κάθε λεπτομέρεια τις προσφορές της Αναδομό. Μέχρι 6 άτοκες δόσεις και πλήρη πακέτα για ανακαίνιση παιδικού δωματίου, κουζίνας, μπάνιου, ολόκληρου του σπιτιού.
και όπως ξαναείπα, σας κάνουν και μακέτα οι άνθρωποι της Αναδομού τρισδιάστατη για να δείτε το χώρο σας ή το σπίτι σας πώς θα γίνει πριν καν ξεκινήσουν οι εργασίες. Και φυσικά η Στίχημαν, πληρωθήκαμε χθες με την τεράστια Τότεναμ. Τέτοιο ταμείο, φίλε, δεν το περίμενα. Δηλαδή, έβαζα τον Άσο και λέω πεταμένα λεφτά. Και όμως η Τότεναμ έκανε το καθήκον της. Μας πλήρωσε, δεν ξέρω πόσοι άλλοι πληρωθήκατε με το διπλό της Ρεάλ. Πάρα πολλοί αγώνες σήμερα στη Στίχημαν, η μέρα Europa League. Η Ρεάλ, η οποία δεν ήταν τόσο καλή όσο το σκορ. Δηλαδή, στο πρώτο μήνα ήταν πολύ καλό ο Άγιαξ. Και ακυρώνεται και τον κόλ με το Βάρε, το Άγιαξ. Δίκιο είχε που τα ακύρωσε. Ναι, υπήρχε και όλο αυτό. Ο χαμός εκεί. Ναι, γιατί μαλώνουμε με συνάδελφο που είναι αυτήν την ώρα σε άλλο ραδιόφωνο. Ναι. Όπου οτιδήποτε θέλει ο ΠΑΟΚ πρέπει να πει το αντίθετο. Το σύγχαμα, να το μεταφέρει κάποιος στον Κράζο. Τον Ζάχο Χατζηφωτίου. Πώς λέγεται. Τι. Καλά το είπα. Σωστά, ναι. Ναι, δεν είναι πηγάδι με κέρματα. Είπα καλά. Να πει κάποιος στον Κράζο, ένας ρουφιάνος επιτέλους σε αυτήν την πόλη. Δεφορμέ είστε. Εκατοντάδες αγώνες. Εκατοντάδες επιλογές σε ένα αγώνα, εύκολη πρόσβαση, γρήγορη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Μην ξεχνάτε το Serie Application, το οποίο το κατεβάζετε δωρεάν από iOS, μάλλον σε iOS ή Android κινητό, και διεκδικείτε μέχρι 100.000 ευρώ κάθε μήνα από τη Στίχημαν, ή αν θέλετε να ζήσετε τις συγκινήσεις για το online καζίνο, πάλι εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Κάνει unboxing ο Σταύρος. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα για να είμαστε για να είμαστε on time στη συνέντευξη που έχουμε κανονίσει. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το κοψό διαφημιστικό διάλειμμα. Μαζί μας είναι το Ρίζιση Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Μεγάλο πάρτι σήμερα στο Θέατρο Βεργίνα, Μύρωνα Στρατής, Ελισάβετ Σπανού και Γιώργος Σαξάς. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Μαζί μας είναι η Αναδομό, η κορυφαία επιλογή που μπορείτε να κάνετε. Αν σέβεστε τον εαυτό σας και τα χρήματά σας για να μην πάνε στράφη, ή θέλετε να ανακαινήσετε ένα δωμάτιο του σπιτιού ή ολόκληρο το σπίτι. 10 και πλέον χρόνια η εμπειρία της Αναδομού. Και φυσικά Στίχημαν, μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Πολλές επιλογές σήμερα. Europa League και όχι μόνο. Εκατοντάδες επιλογές, ένα παιχνίδι. Και όλα αυτά πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Ωραία. Μπάσκετ λοιπόν, η τεράστια ομάδα του Ηλία Παπαθεοδόρου κατάφερε να περάσει στο τελικό του κυπέλου μετά από 20 χρόνια. Μια ζωή ολόκληρη, φίλε. Σαν όνειρο μια ζωή ολόκληρη. Στο τελικό. Σαν όνειρο θα θυμάμαι, πραγματικά. Έχουμε μαζί μας Νίκο Πασχοβίτη που μετά το φάρο Κερατσινίου κατάφερε να φέρει μια νίκη σε ημιτελικό. Νίκο, καλησπέρα. Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία, παρότι κόπηκε το ρεύμα 12 φορές, παρότι κάναμε μια διαχείριση, λίγο άκομψη θεωρώ εγώ στο παιχνίδι. Εμφανώς αγχωμένη ομάδα μετά το καλό πρώτο δεκάλεπτο. Και νομίζω, ναι, και ότι τη έλειπε και ο Γκος από ένα σημείο και μετά που θα μπορούσε λίγο έτσι, ξέρεις, αν ήταν να καλά. Ξεμπλοκάρει. Ναι. Και έχουμε μαζί μας νομίζω το πιο κομβικό παίκτη του ΠΑΟΚ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ένα παιδί το οποίο κάνει πολλές δουλειές μέσα στο παιχνίδι. Όχι και μόνο σκοράρισμα, όχι μόνο άμυνα, όχι μόνο rebound. Με ένα πολύ καλό, σε πολύ, πολύ καλό momentum, μιλάμε για τον Μιλίκο Τέπιτς, ο οποίος είναι μαζί μας. Νίκο, αναλαμβάνεις εσύ. Καλησπέρα, Μιλίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Νίκο, δικό σου. Καλησπέρα. Δεν πιστεύω να θα το πάμε στα ελληνικά, θα το πάμε αγγλικά, έτσι. Πάμε στα αγγλικά. Καλύτερα αγγλικά. Μπορώ λίγο ελληνικά, αλλά καλύτερα αγγλικά. Εντάξει, οκ. So the first question, Tepa, is about yesterday's game. Yes. Your comment about the win. This win means a qualification for the cup final after 20 years for this team, for PAOK. Yes, very important win, and I think that everybody know that, especially from the team, and that was the way that we approached the game. For me, Kim, it's one very good and very decent team, especially in their home court. So it's never easy to win on the road, and especially this kind of game like cup semifinal, because it's very very special kind of mental preparation, because it's do or die game, and
There is no, like, for example, in the championship where you can lose some games and then recover that in some other rounds. Over here, it's one game, so it was very, very important to be mentally ready, to play good for big part of the game, and finally to win the game and to reach the cup final, which is very important for the team, for everybody in the team, for the players. So, very good job. Mm-hmm. Okay. Η ερώτηση ήταν φυσικά για το χθεσινό παιχνίδι και την νίκη επί της Χήμης, που σημαίνει μια πρόκριση σε έναν τελικό μετά από 20 χρόνια. Όπως είπε ο Τέπιτς, είπε ότι ήταν φυσικά μια πολύ σημαντική νίκη. Όλοι ξέραμε τη σημασία που έχει για την ομάδα αυτό το παιχνίδι και με αυτόν τον τρόπο το προσεγγίσαμε, με μεγάλη σημασία δηλαδή. Η Χήμη, ειδικά στην έδρα της, είναι μια καλή ομάδα και δεν είναι ποτέ εύκολο να κερδίσεις μακριά από το γήπεδό σου, και ακόμα περισσότερο όταν μιλάμε για έναν εκτός έδρας ημιτελικού κυπέλου που χρειάζεται ξεχωριστή πνευματική προετοιμασία, γιατί είναι ένα παιχνίδι στο οποίο δεν έχει δυνατότητα επιστροφής. Δεν είναι όπως ένα παιχνίδι πρωταθλήματος που αν έχεις ένα κακό αποτέλεσμα μπορείς να το καλύψεις ένα επόμενο παιχνίδι. Ήταν ένα do or die παιχνίδι και είναι πολύ καλό το γεγονός ότι ήμασταν για 40 λεπτά πνευματικά έτοιμοι. Ήταν πολύ σημαντικό για όλους μέσα στην ομάδα, για τους παίχτες, για τους προπονητές, για τη διοίκηση, για τους φιλάθλους, ότι καταφέραμε να περάσουμε στον τελικό. Έτσι και κάναμε πολύ καλή δουλειά στο χθεσινό παιχνίδι. Νίκο, μετά από ένα πρώτο δεκάλεπτο 28 πόντων στην επίθεση, ο ΠΑΟΚ περισσότερο μου έδειξε εμένα ότι είχε στο μυαλό του να μην δώσει το δικαίωμα στην Κήμη να τρέξει. Αυτό τους επηρέασε και στο δικό τους το ρυθμό, γιατί κατά τα ψέματα επιθετικά δεν ήταν καλός ο ΠΑΟΚ μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Τέπα, after the first very good period, we saw that you and your team you try to control the rhythm, and all this affect you in offense, because you have 28 points in the first period, and after we saw that in the offense you were not so good, but on defense you were very concentrated. Is it something like that? Yeah, that's true. I mean, probably we that wasn't our best game offensively, but overall first goal was to win the game on any way it's possible. I think we opened the game very well, very aggressive. We were running in the fast break or some early transition offense. We scored some 3 points shots, so we opened the game very well. And when we get to the 15 point mark, the game gets changed a little bit, because also the Kimi start to play a little bit more aggressive. We slowed down the tempo because generally part of our plan was mostly to try them to try to keep them to playing 5-on-5, not to let them easy fast break points, because it means a lot, especially for the home court team and especially for the Kimi team, where they can find the confidence in the fast break or offensive rebounding. So probably those kind of facts also infect our offense, that we didn't play so good like we played on the beginning. But on the other side, defensively, I think that we controlled the game, and throughout the defense, we managed to win the game. I think that most of those big games, first of all, you have to win through the defense, and then after in offense, some players find his day, some difficult shots you get scored, you find your confidence, and this is the way how things supposed to be. Okay. Λοιπόν, το παραδεχτεί, είπε ότι δεν είναι το καλύτερο μας παιχνίδι επιθετικά, αλλά ο στόχος ήταν να κερδίσουμε με οποιονδήποτε τρόπο. Ξεκινήσαμε πολύ καλά, με μεγάλη ενέργεια, τρέξαμε, βγάλαμε κάποιες γρήγορες επιθέσεις, βάλαμε και τα τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο, ανοίξαμε πολύ καλά το παιχνίδι και πήραμε μια διαφορά. Στη συνέχεια φυσικά η Κίμη έβγαλε λίγο μεγαλύτερη ενέργεια, αλλά το δικό μας πλάνο ήταν να τους κρατήσουμε την Κίμη στο 5 εναντίον 5, να μην την αφήσουμε να τρέξει στον εμβιασμό,
γιατί μέσα από αυτή, μέσα από εφηδιασμού και επιθετικά rebound θα μπορούσε να βρει αυτοπεποίθηση. Προφανώς και αυτό το πράγμα επηρέασε τη δική μας επίθεση. Δεν παίξαμε το ίδιο καλά όπως την πρώτη περίοδο, αλλά από την άλλη ελέγξαμε το ρυθμό μέσα από την άμυνά μας. Κάτι το οποίο, όπως είπε ο Τέπιτς, είναι πολύ σημαντικό στα μεγάλα παιχνίδια. Δηλαδή, προσπαθείς να ελέγξεις το παιχνίδι μέσα από την άμυνα και στην επίθεση περιμένεις κάποιους από τους παίχτες να είναι σε μια καλή μέρα, να βάλει κάποια μεγάλα σουτ. Αλλά στην ουσία το παιχνίδι πάντα, ειδικά τα μεγάλα παιχνίδια, τα ελέγχεις μέσα από την άμυνα. Νίκο, το τελευταίο διάστημα βγάζει ο Μιλένκο πολύ ενέργεια στο παρκέ, πέρα από την προσφορά του σε νούμερα. Δηλαδή, εχθές είχε απόλυτες στοχές στις βολές, 2 στα 3 δίποντα, 1 στα 3 τρίποντα, 9 rebound παρακαλώ, πρώτο rebound του δικεφάλου, 4 assists, 2 κλεψίματα σε 35 λεπτά περίπου. Αυτό το καλό διάστημα που βλέπουμε, δεν ξέρω, το τελευταίο δίμηνο, αν θέλουμε να το οριοθετήσουμε, είναι αποτέλεσμα της προσαρμογής του, της ομαδικής δουλειάς που γίνεται. Τι ακριβώς συμβαίνει? Του ρόλου, τέλος πάντων, που το έχει αναθέσει ο προπονητής, αν του αρέσει ο ρόλος. Very good in about last 2 months. All these things that you can do on the court, and you seem to help in more aspects of the game. And is this something that came from your adjustment, that came from your role? Is it something about your form? What all of that? Overall, I think it's normal, and through our career, and I think for all the players, I'm here now 4 months. I found better, let's say, my spot on the team, and I found what I supposed to do and how to play a little bit better to help the team to reach the goals. Of course, it depends of many things, how you feel in the moment, how you go along your teammates, with the coach, with everything also, do you have a good day or not. But overall, I feel good on the court, and the most important thing, I try to help as much as possible to team to play good and to win the games. I think that so far we managed to do it, and now we are coming in one very important part of the seasons with obviously now Cup final and lately Champions League games and end of the Protatlima. So I hope that me and also team, all the other players will be on the highest possible level. Okay. Μας είπε ότι είναι φυσιολογικό όπως το χαρακτήρισε. Είμαι στην ομάδα 4 μήνες πλέον. Έχω βρει τη θέση μου, τι πρέπει να κάνω και τι πρέπει να κάνω στον παρκέ για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Είναι πολλά πράγματα, όπως είπε, που σου δίνουν αυτοπεποίθηση μέσα στο παιχνίδι. Να βρεις το ρόλο σου με τους συμπαίκτες σου, τα πράγματα που λες με τον προπονητή σου. Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό που κάνω είναι να προσπαθώ να βοηθήσω την ομάδα όσο δυνατόν περισσότερο για να πάρουμε τις νίκες που θέλουμε. Το έχουμε κάνει καλά ως τώρα. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι, προφανώς, και στο τελικό του κυπέλου που έρχεται με τον Παναθηναϊκό, και στα παιχνίδια του Basketball Champions League και στο πρωτάθλημα, να συνεχίσουμε έτσι με την ίδια αυτοπεποίθηση όλοι μαζί για να πετύχουμε τους στόχους μας. Τελικός με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Κακά τα ψέματα, μια ομάδα Ευρωλίγκας με τεράστιο βάθος, με εμπειρία, με top αθλητές, και από την άλλη ένα πολύ καλοδουλεμένο σύνολο του Ηλία Παπαθεοδόρου. Τι μπορούμε να περιμένουμε από την πλευρά τους σε αυτό το παιχνίδι? Ποιος ήταν ο στόχος ουσιαστικά? Now, Tepa, it's a cup final against Παναθηναϊκός. You know better that Panathinaikos is a team from EuroLeague with a bigger budget, with maybe bigger and better level. What is this that you have to do to take the win in a match like this? Of course, it's going to be very difficult. I think that we made our first goal, which is very, very nice, but like every sportsman, like every athlete, you try to do your best to win every game as possible, and especially some finals like this one. Panathinaikos, it's obviously favorite for this game, with much more experience, much more tough games, and as you said, bigger budget, more trophies, and everything. But this is only one game, so we supposed to get ready. I think they have a little bit more pressure than us, for sure. So we must be ready. We must give our best
we must enjoy this game and try to search for our opportunity. To if we have 1 or 5 or 10%, doesn't matter, to try to find a way to play with them, and if we find an opportunity to use it, which will not be easy, because as I said, they are the team with bigger budget, more experience, more bigger games, more trophies, but we will try to find our opportunity if it's possible. Εντάξει, μας είπε ότι προφανώς και περιμένουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Σίγουρα έχουμε επιτύχει το πρώτο στόχο μας πηγαίνοντας στο τελικό. Εννοείται ότι σε κάθε παιχνίδι προσπαθούμε για το καλύτερο και για την νίκη, αλλά τέτοια παιχνίδια προσπαθείς και λίγο παραπάνω. Ο Παναθηναϊκός προφανώς και έχει μεγαλύτερη εμπειρία, έχει πολλά περισσότερα παιχνίδια από εμάς, όπως αυτός ο τελικός. Έχει πολλά περισσότερα τρόπαια, έχει μεγαλύτερο budget, αλλά εδώ μιλάμε για ένα παιχνίδι, όπως είπε. Πρέπει εμείς από την πλευρά μας να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό και να προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε την όποια ευκαιρία μας δοθεί. Όπως είπε, να βρούμε τον τρόπο αυτή την ευκαιρία που μπορεί να μας δοθεί, να την εκμεταλλευτούμε, να τη χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε στο τέλος να πάρουμε αυτό το που θέλουμε και να πετύχουμε το στόχο μας. Το είδε το χθεσινό ημίχρονο. Τέπα, Did you see the other semi-final yesterday? The half semi-final. Half, yes. Half semi-final, it's quarter-final. Okay. Yes. I'm kidding. I saw a little bit because we were in the bus and coming back from Kimi's game, the signal wasn't so good. But so I saw part of the game, not enough to say... to have a real opinion what's going on and why Olympiakos left the team with left the court with reason or not. I know basically what happened, that Olympiakos decide to play only first half of the game. Generally, I feel sorry for that, but on the end of the day. We cannot do anything about that. Finally, we are playing with Panathinaikos, so we will see what's gonna happen about that on the Sunday. Tepa, all these absences of Panathinaikos, are they going to affect him? You know, maybe for another match, Langford, Papas, Lojeski, there are too much absences for Panathinaikos for this cup final. Yes, but as I saw, Langford played yesterday. On the under... Okay, for Langford, you know that he wasn't available for just 1 month and it's not in his 100%. Yeah, that's true, but probably they forced him to play this semi-final because it was very important for them. Probably they will use the... they will do the same for the final game. And... Of course, Panathinaikos is the team with a roster of 12 players, but sometimes when this roster is shorter, the players who are on the court, they know that they will play more, so it's much easier to find confidence, to play better. So, and on the other hand, although they are missing for sure Lojeski and Papas, and we don't know what's going on with the Langford, I think that they have great players beside all the others. So they found the way without them to win, I don't know, FX, for example, in one very good game. So they have enough good players and weapons to be on the highest possible level, although they have many problems. Okay. Η δική μου ερώτηση ήταν γιατί ο Παναθηναϊκός έχει διάφορα θέματα στην περιφέρειά του. Ο Λάγκφορντ επέστρεψε μεν χθες, αλλά έλειπε περίπου ένα μήνα. Δεν έχει τον Λοντζέσκι, δεν έχει τον Παπάκιαν. Αυτό μπορεί σε ένα παιχνίδι που κρίνεται τέλος να τον επηρεάσει. Είπε ότι εντάξει, ο Λάγκφορντ μπορεί να πιέστηκε λίγο χθες για να παίξει, αν δεν είναι στο 100%. Μπορεί να κάνει κάτι ανάλογο και στο τελικό. Γενικά, όπως είπε ο Τέπιτς, έχει γεμάτο ρόστερ και όταν αυτό το ρόστερ μικραίνει σε κάποια παιχνίδια, αυτοί που παίζουν ξέρουν θα παίξουν περισσότερο και μπορεί να βρουν περισσότερη αυτοπεποίθηση. Γενικά έχει αρκετά καλούς παίκτες, το είδαμε και στο μάτς με την ΕΦΕΣ που κέρδισε πρόσφατα και θεωρεί ότι δεν θα επηρεαστεί ο Παναθηναϊκός από κάποιες απουσίες που ναι, μεν όπως είπε είναι σημαντικές για τον Τζέσικα και τον Παπά, αλλά έχει τους παίκτες για να το καλύψει. Νίκο, μια τελευταία ερώτηση από μένα τουλάχιστον.
Και εγώ έχω άλλη μία μετά, ναι. Και εγώ έχω άλλη μία. Ωραία. Ο Μιλέγκο είναι ένα παίκτη. Έχουμε άλλες τρεις δηλαδή. Επειδή είχε να κάνει με την περιφέρεια, για να μην το πάμε αλλού μετά, σου όλο λίγο στέλνιο. Πες, Σταύρο. Ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός, όποτε είναι καλά ο Καλάθης, ανεβαίνει ένα επίπεδο. Όποτε δεν είναι καλά ο Καλάθης, κατεβαίνει ένα επίπεδο. Είναι έτσι και αν το κλειδί τέλος πάντων της αναμέτρησης είναι η αντιμετώπιση του. Και πώς αντιμετώπιζε ένα τέτοιο παίκτη, αυτό είναι το θέμα. How are you going to face Kalathis, because you know that the influence of Kalathis in this team is very big. If PAOK can face it, we think that he's going to have more opportunities to win this match. This is true. This is true. I mean, all the Europe knows that. And okay, it depends of us, but also depends of Nick too, of his day, how he gonna play and how he gonna feel. We will try to prepare the game like any other before. So probably, and I'm sure that we will pay attention on that fact. Kalates, it's many years over there. They are, let's say, brain of the team, the player that make the rhythm of team play. Mm-hmm. That all the other players are taking the confidence of his playing, his assist, pass break, and everything that he is doing on the court. Where is he? Probably the best player in Europe. Everybody know that, and we will try to prepare the way to stop him, or at least to limit his influence on the game. And it can be very important to help us to find some our opportunities in this game. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Μας λέει ότι είναι αλήθεια αυτό το πόσο σημαντικός είναι ο Καλάθης και το ξέρει όλη η Ευρώπη. Σίγουρα εξαρτάται και από αυτόν το πώς θα νιώθει, πώς θα είναι αυτή την ημέρα του αγώνα. Εμείς θα προετοιμάσουμε το παιχνίδι όπως κάθε άλλος τώρα και θα δώσουμε φυσικά μεγάλη προσοχή στο Καλάθι. Είναι πολλά χρόνια στο Παναθηναϊκό. Είναι το μυαλό της ομάδας, ο παίκτης που φτιάχνουν ουσιαστικά το ρυθμό της και όλοι οι άλλοι παίρνουν αυτοπεποίθηση από αυτόν και ό,τι κάνει στο παρκέ. Είναι και βέβαια ο παίκτης στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Εμείς θα προσπαθήσουμε να τον αντιμετωπίσουμε ή τουλάχιστον να μειώσουμε την επιρροή του στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού για να έχουμε περισσότερες πιθανότητες να διεκδικήσουμε την νίκη την Κυριακή. Νίκο, έχει πάρα πολλά μεγάλα παιχνίδια στην καριέρα του ο Μιλέγκο και πολλά τρόπαια με Παρτιζάν, 4 πρωταθλήματα, 2 κύπελλα. Γιατί και εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω, εκεί θα το πήγαινα και εγώ. Με Παναθηναϊκό έχει πάρει την Ευρωλίγκα, 2 πρωταθλήματα Ελλάδος, με την Εθνική Σερβίας έχει 4 χρυσά με όλες τις μικρές εθνικές και ένα σημαίνιο μετάλλιο με τη μεγάλη εθνική του 2009. Mm-hmm. Ψυχολογικά πώς είναι? Αν είναι αγχωμένος, αν είναι ανυπόμονος και αν του έχει λείψει ένα τρόπαιο και στην προσωπική του καριέρα. Τέπα, you have won many titles in your career, also with teams and also with the national team. Are you going to have a bit of pressure in this match? How are you, prepare for this? Me personally or as a team? Personally and as a team. And what my question is about your your opinions for this match in your for your other the other players of the team, because you have the experience of these matches. I think that the other guys they didn't play in matches like that like Panathinaikos on Sunday. Yes. Yes. I mean, me personally, I feel good. Okay, it's a big game. Everybody knows that, and you know, for this game, you have always some kind of special feeling in the stomach, and I think this is normal. If you're an athlete and you feel that something big is coming, you must have some kind of special feeling. But the most important thing is to get ready mentally, because on the end of the day, this is only basketball game, and you know, to try to do all the things that you are doing usually on the best possible way. You know, it's if you are trying to doing some miracle things on this special day and to try to win like that, that barely happened. You know, as I said, I think that small things
approach and attitude, some extra energy that you have because of the situation, are helping the team to do something something big generally. So I don't feel any kind of extra pressure, only normal one. And on the other side, I think the same thing is with the team. When you are young and you start playing basketball, you're dreaming about playing some finals like this one is, and okay, this is opportunity, but on the other hand, as I said, that doesn't have to put some extra pressure on you, especially that we are knowing that we already did something good and nice for the team, and that more pressure is supposed to be on Panathinaikos side. So we are there to fight, to give our best, to enjoy the game, and on the end of the day, we will see what's going to happen. Okay. Να τον ευχαριστήσω, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε άλλη ερώτηση. Ωραία. Τέπα, σε ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία. Και καλή επιτυχία, Τέπα. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, στο τέλος είπε ότι εγώ προσωπικά νιώθω καλά. Φυσικά και όλοι ξέρουμε ότι είναι ένα μεγάλο παιχνίδι. Προφανώς και σε τέτοια παιχνίδια πάντα υπάρχει ένα ιδιαίτερο συνέστημα στο στομάχι σου, όπως είπε, και αν είσαι αθλητής, όταν περιμένεις κάτι μεγάλο, αυτό είναι το φυσιολογικό. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να είμαστε έτοιμοι πνευματικά, να ξέρουμε στο μυαλό μας ότι είναι, στο τέλος ημέρας είναι πάντα ένας αγώνας μπάσκετ, όπως είπε, και πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε όλα τα συνηθισμένα πράγματα που κάνουμε σαν να μην είναι μια ιδιαίτερη μέρα αυτή του αγώνα της Κυριακής. Όπως είπα ότι από μικρός, όταν ξεκινάς τον μπάσκετ, όλοι οι παίχτες αυτά τα παιχνίδια περιμένουν να παίξουν, και σίγουρα υπάρχει μια παραπάνω πίεση, να τη χαρακτηρίζει φυσιολογική, και τόνισε στο τέλος ότι ειδικά την πίεση για αυτό το παιχνίδι έχει κυρίως ο Παναθηναϊκός και όχι ο ΠΑΟΚ. Έχει εμπειρούς παίχτες ο ΠΑΟΚ για να τα απεξέλθει, και πιστεύει ότι η ομάδα θα είναι όπως πρέπει την Κυριακή στο τελικό. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Νίκο. Θα σας ξανακαλέσουμε μετά το διάλειμμα, λίγο να μας ενημερώσεις και για το πού θα μοιραστούν οι προσκλήσεις, τι γίνεται με τον Γκος και γενικότερα ό,τι αφορά το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε σε πρώτη φάση για την πολύτιμη βοήθειά σου. Λοιπόν, ωραία. Ήταν ο Νίκος Μοσχοβίτης και ο Μιλένκο Τέπιτς. Νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Σέρβου Άσου, που όντως είναι ο παίκτης με τη μεγαλύτερη εμπειρία από μεγάλα παιχνίδια και τελικούς. Μακάρι και την Κυριακή στο Ηράκλειο να βοηθήσει όσο μπορεί τον ΠΑΟΚ να πετύχει έναν πάρα πολύ μεγάλο στόχο, όσο δύσκολος και αν είναι αυτός. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Μαζί μας στην πρώτη ώρα το Ρίτζεσι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Μεγάλο πάρτι σήμερα στο Θέατρο Βεργίνο. Μύρωνα Στρατής, Ελισάβετ Σπανού και ο Γιώργος Αξάς. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Υπάρχει προπόληση εισιτηρίων. Θα υπάρχουν προσκλήσεις και στην είσοδο του Θέατρου Βεργίνα. Και υπάρχει δωρεάν μεταφορά και επιστροφή φυσικά από το Βασιλικό Θέατρο. Αναχώρηση στις 9.30, στις 10 και 4 και στις 11. Στοίχημαν.gr, μέγας χορηγός του ΠΑΟ και του ΠΑΟ 24. Η μέρα Europa League η σημερινή. Πάρα πολλά παιχνίδια, εκατοντάδες επιλογές ανά παιχνίδι. 24 ώρες υποστήριξη σε μέλη και μη μέλη της Στοίχημαν. Ένα πάρα πολύ εύκολο πρόγραμμα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Να μπείτε να στοιχηματίσετε και να κερδίσετε πολλά χρήματα. Υπάρχει φυσικά και το Serie Application. Το κατεβάζετε είτε έχετε κινητό iOS είτε κινητό Android και διεκδικείτε μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα. Και το παιχνίδι γίνεται και στο online καζίνο της Στοίχημαν. 24 ώρες, 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα, διαθέσιμο για όλους σας από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή επίσης. Και μαζί μας η Αναδομό, η οποία πλέον βρίσκεται στην Καλαμαριά, δίπλα στα McDonald's. Πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση, εύκολο πάρκινγκ. Η καλύτερη επιλογή για όσους θέλουν να ανακοινήσουν είτε ένα δωμάτιο του σπιτιού, είτε ολόκληρο το σπίτι, τήρηση του χρονοδιαγράμματος, οι καλύτερες τιμές και πάρα πολλές προσφορές μέχρι 6 άτοκες δόσεις. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτάκια. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το σύντομο και κομψό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάμε ξανά στον Νίκο, θα τον ενοχλήσουμε ξανά, να μας πει λίγο του ρεπορτάζ, αφού μας βοήθησε και είχαμε μια ωραία κουβέντα με τον Μιλένκο Τέπιτς. Τα ξέρετε τα δεδομένα πάνω κάτω. Δυστυχώς ο τελικός θα γίνει πάλι μεταξύ μαθητών, δεν ξέρω, δημοτικών γυμνασίων. Θα μας τα πει ο Νίκος. Νομίζω 40 προσκλήσεις η κάθε ομάδα και μαθητές. Να μην πω τότε τη σκέψη μου για τις 40 προσκλήσεις.
Ναι, εντάξει. Έγινε έτσι και πέρσι, θα γίνει έτσι και φέτος. Στα δύο ωράκια. Στα δύο ωράκια. Κυριακή στις 5. Και τα τρία κοράκια ελπίζουμε να μην δούμε. Σταύρο. Τα τρία κοράκια. Γιατί να δούμε τα τρία κοράκια. Εντάξει, κοιτάξτε, το γεγονός της τριάδας της συνήθεια ξέραμε θα γίνει. Εντάξει, δεν είναι καμιά πυρηνική επιστήμη. Με τον Ερίκο μαζί το είπατε στην αρχή. Ναι, ναι. Με το που ξεκίνησε ο αγώνας. Εγώ δεν είχα δει ότι είναι ο Παναγιώτου μέσα. Ναι. Το σύγχαμα, πραγματικά. Δηλαδή. Κάνατε την ίδια σκέψη. Ξερνάω με καμπύλη όταν βλέπω τη μούρη. Το βάζει στην κατηγορία Παπαδημητρίου παλαιότερα. Κομίνη. Κορυφαίο δηλαδή και αυτό από, από τον μπάσκετ. Κομίνη. Κοίταξε. Κομίνη. Αν εμφανιστούν τρία κοράκια με πρόθεση να βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό όπως χθες, ο Πάουκ δεν έχει καμία τύχη. Είναι δεδομένο, εντάξει. Τον έχουμε τον Νίκο. Πάμε στον Νίκο. Γεια σα, Νίκο. Γίνεται, ο οποίος. Ναι, παιδιά, όλα καλά. Χαθήκαμε. Μας έλειψες, φίλε. Ναι, ναι. Μεγάλο Τέπιτς, φίλε, τελευταία. Άστο. Και ωραία μίλησε. Εντάξει, δεν είναι top παίκτης. Είναι. Αν δεν είχε πρόβλημα με το χόνδρο, δεν έχει. Ναι. Είναι, έχει αποδειχθεί πάρα πολύ χρήσιμη προσθήκη. Εννοείται. Και δεν βγάζω και τον εαυτό μου απ' έξω. Όταν ήρθε, λίγο προβληματιζόμουν στο σε τι μπορεί να βοηθήσει. Αλλά πραγματικά κάνει πολλά καλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Και χθες ήταν, νομίζω, ήταν ο μοναδικός ο οποίος είχε την ψυχραιμία του όσο ήταν στο παρκέ. Δηλαδή όλοι σε κάποια φάση λίγο ξέφυγαν. Ο Χάτσερ, ο Κόνιαρης, ξέρω εγώ. Όλοι τέλος πάντων λίγο το κομμάτι της συγκέντρωσης. Ο Χάτσερ κάπου, μετά το δεύτερο δεκάλεπτο μου θύμισε λίγο την εμφάνισή του στο φάρο. Ήταν πολύ καλά κλεισμένος, ρε φίλε. Εντάξει, για αφού είσαι καλά κλεισμένος, έχεις πειραλήσει τους άλλους. Ρε. Όχι, όχι. Είναι το μόνιμο θέμα του ΠΑΟΚ φέτος με τον Χάτσερ και τον Κόση είναι ότι όταν τους αντιμετωπίζουν περιφερειακοί που είναι πιο ψηλοί και πιο αθλητικοί, ζορίζονται. Δηλαδή χθες εκείνη είχε δύο τέτοιους. Είχε και τον Σάγκς με την κοτσιδούλα και τον Ουάσιντον που μπορεί να παίζει το 4, αλλά είναι 3-4, δεν είναι ακριβώς ψηλός. Δηλαδή και επειδή δεν υπήρχε ο Γκος για να υπάρχουν δύο να δημιουργούν ξέρεις, ρήγματα και τέτοια, πέσαν όλοι πάνω στο Χάτσερ και νομίζω ότι ζορίστηκε αρκετά. Αλλά ο Τέπιτς ήταν. Χθες ο Πάοκ έκανε πάρα πολλά λάθη από παίκτες που δεν κάνουν συνήθως λάθη. Δηλαδή Ζάρας. Ωραία. Ναι, ναι. Εκνευριστικός. Μέσα στα νεύρα. Δηλαδή έκανε λάθη τα οποία δεν είχε. Δηλαδή ειδικά μια πάσα στον Τέπιτς σε φάση πίεσης χωρίς να βλέπει που την κρατάει ο Τέπιτς κατά λάθος σε μια φάση που το γυρνάνε αυτοί, δεν τρελαίνεσαι. Τέλος πάντων, ο Χάτσερ πολλά λάθη. Ωραία. Ουσιαστικά ο Τέπιτς και ο Κόνιαρης κάτι σαν τον ΠΑΟΚ. Συμφωνώ. Και σε κάποια σημεία και ο Τζέφερσον που έκανε καλή δουλειά στο κομμάτι. Στην άμυνα στην άμυνα και στο να τελειώσει τη φάση που ξένα τελειώνει. Έτσι, γιατί δεν είναι παίκτης που του δώσει να παίξει με πλάτη και θα δημιουργήσει. Είναι παίκτης ο οποίος στο πήκε ενώ μου του πασάρει την μπάλα στο σημείο, ξένα να τελειώσει τη φάση. Συμφωνώ ότι ο Κόνιας με ο Τέπιτς χθες ήταν αυτοί που ουσιαστικά οδήγησαν τον ΠΑΟΚ στην νίκη. Και ειδικά ο Σέρβος που έμεινε και στο παρκέ, εγώ πριν το είπα ότι έμεινε στο παρκέ 35 λεπτά, γιατί όντως τόσο έμεινε, 34 και 23, στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα ήταν πολύ συγκεντρωμένος. Σε πράγματα τα οποία ίσως και να μην φέρονται και τόσο, αλλά είναι πολύ, πολύ σημαντικά. Και τι κάνουμε τώρα? Κοίτα, η ομάδα έχει προπόνηση σήμερα στις 4, ξεκινάει πια να ασχολείται 100% με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι η χθεσινή νίκη πρόκριση της έδιωξε ένα άγχος. Δηλαδή εγώ δεν πιστεύω θα δούμε τον ΠΑΟΚ έτσι με τον Παναθηναϊκό. Ας πούμε την εικόνα που είχε στο δεύτερο ημίχρονο επιθετικά. Για τον Γκος υπάρχει αισιοδοξία ότι θα είναι κανονικά διαθέσιμος, γιατί το θέμα του χθες δεν φάνηκε να είναι κάτι σημαντικό, δηλαδή ήταν ένας μυϊκός σπασμός στη μέση. Είδα και τη φάση που το έπαθε. Φάνηκε. Ναι. Εγώ προβληματίστηκα όταν σε κάποια φάση τον είδα να χωλαίνει και πήγε στον πάγκο, αλλά γνωρίζοντας ότι έκανε την ένεση στο ημίχρονο, πίστευα ότι ο Θεοδόρος τον κρατάει και τέταρτη περίοδο. Γιατί στη δεν έπαιξε καθόλου. Δηλαδή ο Πάκο κρατούσε μια διαφορά εκεί με τον Τέπιτς και τον Κόνιαρη. Και επίσης τον κατάγεται τέταρτη. Και όταν μπήκε σε τέταρτη, στην πρώτη φάση που πήγε να πάει λίγο δυνατά, πάλι ξανά έκανε ένα μορφασμό και κατάλαβα ότι έχει θέμα. Δεν μπορεί να παίξει δηλαδή χθες. Αλλά επειδή δεν είναι ένα θέμα, ξέρεις, ένα χτύπημα στο γόνατο, ας πούμε, ή στον αστράγαλο που ταλαιπωρείται γενικότερα ο Γκος, δεν νομίζω να έχει θέμα για να παίξει την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι ο Γκος και με ένα πόδι να είναι την Κυριακή θα παίξει. Δεν θέλουμε δηλαδή, αυτό το ενδεχόμενο, μην χάσει το πόδι του άνθρωπου. Ναι, φυσικά. Ναι, θέλω να τονίσω δηλαδή την όλη θέληση που έχει για να παίξει ένα τελικό. Γιατί από όλο αυτό το ρόστερ που έχει ο ΠΑΟΚ φέτος, ο μοναδικός που έχει
εμπειρίες από τέτοια παιχνίδια είναι αυτός που μιλούσαμε πριν, ο Τέπιτς. Όλοι οι άλλοι, ο Γκος, ο Χάτερ, που είναι πολύ εμπειροί παίκτες, τέτοια παιχνίδια δεν έχουν παίξει. Και είναι για αυτός μια έτσι, πολύ μεγάλη πρόκληση ο τελικός της Κυριακής. Νίκο, η ομάδα φεύγει Σάββατο πρωί. Η ομάδα φεύγει Σάββατο πρωί, ναι. Εκεί τώρα το Σάββατο προπόνηση στα δύο ωράκια και η συνέντευξη τύπου των προπονητών πιθανολογώ. Και την Κυριακή είναι το παιχνίδι στις 5. Από 40 προσκλήσεις. Πού πάνε τώρα αυτές, Νίκο? 40. Πού πάνε τώρα, πού να πρωτοπάνε είναι το θέμα. Πού να πρωτοπάνε. Εντάξει, πάνε σε πιθανολογώ σε διάφορους ανθρώπους της ομάδας. Έτσι. Αρκετές από αυτές θα πάνε και σε ανθρώπους των παιχτών. Που δεν έχουν την ευκαιρία, είναι αυτό που έλεγα πριν, να βρεθούν σε τόσα μεγάλα παιχνίδια στην καριέρα τους. Τελειώσαμε. Πέρσι η αλήθεια είναι ότι στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, που ήταν από 30 προσκλήσεις, τηρήθηκε ευλαβικά αυτό το σκηνικό. Φέτος όμως, επειδή είναι ο Παναθηναϊκός στο τελικό, δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός θα έχει 40 προσκλήσεις. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά αυτό. Έτσι. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Οπότε κρατάμε εμείς αυτό που έχει γίνει πέρσι, κρατάμε ότι φέτος είναι 10 περισσότερες οι προσκλήσεις πραγματικά και υποτίθεται ότι όλο το άλλο γήπεδο θα είναι με μαθητές εκεί της περιοχής. Μακάρι να γίνει, αφού είναι έτσι ο κανονισμός, ας γίνει έτσι. Αλλά να γίνει. Ο κανονισμός, τώρα εντάξει, δεν μπορεί, δηλαδή... δεν το συζητάμε αυτό, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Σε παρακαλώ. Νίκο, πώς θα γίνει να δούμε τον Λίνο έτσι να κάνει μια εμφάνιση την Κυριακή όπως έκανε Νοέμβριο-Δεκέμβριο? Γιατί και χθες δεν ήταν καλός. Νομίζω ότι τον πήρε από κάτω με το πρώτο χαμένο η προσπάθεια από κοντά και μετά με δύο χαμένες βολές. Και γι' αυτό δεν έπαιξε καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ότι δεν είχε καθόλου ψυχολογία για να πει και να βοηθήσει ο Χρυσικόπουλος. Απλά την Κυριακή δεν μπορεί να βγει το παιχνίδι, ας πούμε, με τον Τέπιτς να παίρνει 9 rebound, ξέρω εγώ, και να παίζει άμυνα. Ή μόνο τον Κόνιερ να βάζει ένα-δυο σημαντικά σουτ. Ναι. Την Κυριακή θα πρέπει ο Χάτσερ να είναι σε μέρα, ο Γκος να είναι σε μέρα. Ο Κόνιερς να κάνει τη δουλειά του, ο Τέπης να κάνει τη δουλειά του, ο Γκάρετ, ο Χρυσικόπουλος, ο Μαργαρίτης, όλοι. Για να μπορέσει να κερδίσει το Παναθηναϊκό. Έτσι, γιατί μιλάμε για άλλο επίπεδο πια. Και περιμένεις, θα πρέπει εσύ να είσαι στο 110% και ο αντίπαλος να τον κρατήσει στο 50-60% για να τον κερδίσει. Απλά για αυτό που λέει ο Τέπης, επειδή μιλάμε για ένα μάτς, για αυτό που λέγαμε και χθες με αφορμή το ΠΑΟΚ Κίμη, στο ένα μάτς πάντα μπορεί να υπάρξουν διάφοροι παράγοντες που δεν μπορείς να τους προβλέψεις. Έτσι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που φέτος γενικότερα στηρίζεται πάρα πολύ στο τρίποντο και είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη σε αυτό το κομμάτι, σε ποσοστά. Αν κάνει ένα μάτς που του μπαίνουν όλα, δεν μπορεί να το κερδίσει το παιχνίδι. Μπορεί. Βέβαια, επειδή δεν με τι στον ημιτελικό, εμένα θα μου κάνει εντύπωση, δηλαδή, αν γίνει η προσπάθεια Παναθηναϊκός να ξεφύγει από το ξεκίνημα, ούτως ώστε το παιχνίδι να καθαρίσει. Εγώ απλά αυτά που γίνανε χθες, εγώ νομίζω ότι κάπως θα μετριάσουν την κατάσταση ενώπιση τελικού. Ελπίζω τουλάχιστον. Ναι. Εντάξει, και τα Παναγιώτου τώρα δεν πρόκειται να ξαναπαίξει. Όχι, ναι. Δεν είσαι ποτέ σίγουρος. Εγώ δεν το λέω με σιγουριά αυτό, να ξέρεις. Πότε βγαίνουν οι οικοδίτητες σήμερα? Πιθανολογώ ότι σήμερα, ίσως αργότερα, το αργότερο αύριο. Δεν έχω ενημέρωση. Mm. Αλλά μέχρι πριν λίγο που είχα τσεκάρει δεν υπήρχε κάτι. Εκεί ήταν παίξει ο Παναγιώτου και αρχίσει τα ίδια. Χαστούκι και ποιον έχουμε θυσιάσουμε. Να σου πω λίγο κάτι. Αν παίξει ο συγκεκριμένος, δεν υπάρχει άλλη οδός. Είναι αυτή η οδός. Δεν έχει. Έτσι, το ξέρεις. Το ξέραν και χθες όλοι με αυτή την τριάδα. Γιατί δεν ήταν μόνο Παναγιώτου χθες. Δεν ήταν μόνο Παναγιώτου χθες. Αυτό που ήταν Παναγιώτου και ποιος ήταν όλος ήταν. Μάνος. Μάνος. Ναι. Όχι αυτός που δεν ήξερε τον Κόνια προχθές. Ο Μάνος. Ο διαιτητής, ναι. Έτσι. Ο Παναγιώτου είναι πραγματικά εμετικός, εντάξει. Ναι, ναι. Και το φοβερό με τον Παναγιώτου είναι ότι κάθε φορά σε όποιο παιχνίδι ορίζεται, όλοι ξέρουν τι πάει να κάνει. Και το κάνει. Δηλαδή, και το κάνει. Δεν υπάρχει άλλη κοντή. Η κοντή. Η κοινική κοντή. Ναι, η κοντή το ίδιο κάνει. Ναι. Η κονδύ. Ναι. Ξέρουν όλοι τι είναι να γίνει. Το συζητάνε πριν το παιχνίδι και ξεκινάει το παιχνίδι και μπορεί να τα κάνει και χειρότερα. Ποιο ρε, και είναι φοβερό. Και κάνει και ματάκια. Άμα δεις τα πράγματα, γελάς. Εντάξει. Ναι. Στο μεταξύ, εγώ πριν άνοιξα λίγο το Web TV να δω τι έγινε στο παιχνίδι. Γιατί ξέρεις, διάβαζα χθες, αλλά είμαστε στον δρόμο, δεν είχα εικόνα. Μόνο κάτι βίντεο και τέτοια. Δεν έβλεπε σχολιασμό στο chat που κάνω. Και με το που είδα 19 δευτερόλεπτα, τα πρώτα 19 δευτερόλεπτα, λέω εντάξει, και κλείστο, δεν υπάρχει λόγο. Άστο δεν είναι να δει κάτι, τι να δει. Δηλαδή, εντάξει. Ναι, που έχουν το δει 3 φορέ τα πρώτα 19 δευτερόλεπτα. Επειδή έγραψα κάτι στο SDN χθες και το πήραν πάλι ανάποδα. Ωραία, εγώ δεν είπα ότι δεν έπαιξε Παναθηναϊκό η τριάδα χθες. Παναθηναϊκό έπαιξε και άκομψα κιόλα. 100%.
Εντάξει, εγώ λέω ότι δεν πουλάτε τόσα χρόνια τρέλα με τον νόμο του ισχυρού. Δεν χαίρεστε που το παίζετε κράτος. Δεν χαίρεστε που η ανομία όλα δίνει δύναμη στους μεγαλομετόχους σας. Οι οποίοι ερωτοτροπούν Αγίου Βαλεντίνου και σήμερα με τη φυλακή, παραδοσιακά. Ναι. Τώρα βρέθηκε πιο ισχυρός και σε καθαρίζει και φεύγει στο ημίχρονο. Και σου κάνει επίδειξη δύναμης με την συγκεκριμένη τριάδα που ορίζεται. Δεν χρειάζεται να γίνει το παιχνίδι. Η επίδειξη δύναμης έχει γίνει από πριν. Επίσης, μια άλλη παράμετρος είναι ότι το κάνει αυτή η τριάδα με τέτοιον τρόπο λίγες μέρες αφού έχει γίνει η διαρροή του Πρίντεζη, που έχει μάθει η κοινή γνώμη ότι η ομάδα είναι απλήρωτη, που ξέρει πλέον ότι το Αγγελοπουλιακό δεν θα αντέξει το καλοκαίρι και θα φύγει. Και το ξέρουν όλοι αυτό. Ωραία. Και με το που η αγορά. Ωραία, δημιουργεί ερωτηματικό για τη δυναμική του Ολυμπιακού, εμφανίζεται η σταθερά Παναθηναϊκός, ωραία, και σε ξεφτιλίζει. Ναι. Και φεύγει στο ημίχρονο. Όχι, γιατί εγώ ήμουν ο γραφικός τόσα χρόνια, που δεν κατέβηκα να παίξω μη τελικό μετά τα όσα έγιναν με τον Μακ, τον Μίτσιο, στην Τούμπα και τον Παπά. Εγώ ήμουν ο γραφικός. Εντάξει, για να ξέρουμε και τι λέμε. Όταν λοιπόν ποτίζεις με αυτή την νοοτροπία το κοινό σου και χαίρεσαι που έχει σφίχτη μεγαλομέτωχο που δεν τηρεί κανόνες και κερδίζει τα παιχνίδια με τους κανόνες που έχει φέρει στα μέτρα του, όταν θα το υποστείς, εγώ θα το πανηγυρίσω. Και πρόσεχε, θα το υποστείς σε ένα τμήμα το οποίο έχει εντελώς άλλη λογική από αυτήν. Δεν έχει σημασία η νοοτροπία. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι το μπασκετικό τμήμα του Ολυμπιακού. Το μπασκετικό τμήμα του Ολυμπιακού τώρα, Νίκο. Όταν έφερε τον Γιάννη Ιωαννίδη. Το μπασκετικό τμήμα. Και εγώ χάσα πρωτάθλημα με τα 5 δευτερόλεπτα του Σάβιτς που παίζανε τάκλιν γύρω για να μην πάρει κανείς την μπάλα. Ωραία. Και έχανε τους παίκτες μας. Είναι εντελώς διαφορετική. Έτσι, αλλά. Εκεί είναι άλλος και δυνατός. Τι να κάνει. Όχι, είναι διαφορετική γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Ναι. Αν μπορούσαν να τα κάνουν, θα τα κάνανε. Ναι. Ας δούμε το καλοκαίρι που έχετε να γίνει εκεί, γιατί θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε, Νίκο. Γενικά το καλοκαίρι θα έχει πολύ ενδιαφέρον σε πολλές ομάδες. Ναι, την Επιτροπή Σωτηρίας, μην πάει κανένα στην Επιτροπή Σωτηρίας και τέτοιο. Καλά. Δεν παίζω. Εκεί, ναι, δεν παίζω. Εντάξει. Μακρινά είναι αυτά. Μακρινά. Πάμε στο τελικό της Κυριακής και βλέπουμε. Ναι, σωστά. Μπορεί να είναι και καθοριστικό για την ψυχολογία ενός επενδυτή αν ο ΠΑΟΚ. Μπορεί. Κάνει το παιχνίδι της καριέρας του, της ζωής του τελευταίο χρονικό διάστημα και πάρει ένα τρόπο από το πουθενά. Τι να πω. Μπορεί. Οκ, Νίκ. Καλό μεσημέρι. Στο μεταξύ, Σταύρο, έχεις δει από το 94-95. Χίλια παιχνίδια μπάσκετ, έχει ξαναδεί απόφαση 5 δευτερόλεπτα. Έχει, δεν μπορεί να έχει. Εδώ τώρα τι έγινε, γιατί έχω αυτό το πρόβλημα. Κάντε, μένουμε με την κινητό, ωραία. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα για να πούμε λίγο και στα ποδοσφαιρικά. Μετά έχουμε και διαιτητές για τους αγώνες του Σαββατοκύριακου. Ποιος είναι, δεν θα πάρει την πειρα. Ναι, Ευαγγέλου. Είναι Σταύρο. Και έχουμε και διαιτητή για. Έχει ενδιαφέρον στους βοηθούς, έχω να σου πω. Να ξέρεις, θα σου το πω όμως στην πορεία. Μην μου πεις ότι και έχουμε και, δεν θα σου πω. Έχουμε και διαιτητή για το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Ξέρω, αυτό το είδα. Καλά πρόλαβες να δεις αυτό. Ναι, λοιπόν... φίλε, γιατί είναι πρώτο θέμα σε όλα τα site. Έχει αλλαγή η διαιτητή. Δεν είναι αυτός που ήταν από την αρχή. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα στο τελευταίο μας μισάωρο και λίγο να πούμε στα ποδοσφαιρικά τι συμβαίνει και με την ομάδα και με που έχει επιστρέψει τις προπονήσεις. Έχει διάφορα θέματα. Θα τα πούμε όλα. Μαζί μας είναι τα Ναξούς, τα κορυφαία παπούτσια στην πόλη και όχι μόνο. Ο ΠΑΟΚ θα φοράει για όλη τη διάρκεια τη σεζόν πολιτικά παπούτσια Ναξούς και εσείς βρίσκεται όλη την αντρική συλλογή στο nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ στην πόλη, ανατολικά, δυτικά, στο κέντρο και στο Ελευθέρω Βενιζέλο. Μαζί μας είναι και τα Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε καμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας. Αλλά στα Alter Ego βρίσκεται πάρα πολλά πράγματα. Από κοστούμια, σακάκια, παπούτσια μέχρι και κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά άλλα αξεσουάρ. Τρία καταστήματα, ένα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85, στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterecofashion.gr για να μπείτε με την ησυχία σας και να δείτε ό,τι υπάρχει. Εάν θες αγάπη να γίνεις expert στην πληροφορική, ναι. Η λύση είναι μία, Data Labs Κέντρο Διαβίου Μάθησης. Και σεμινάρια στην πληροφορική, αλλά και σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά, σε κλάδους δηλαδή που υπάρχει ακόμα. Ζήτηση στην αγορά εργασίας, γιατί υπάρχουν κλάδοι που δεν υπάρχει δουλειά ούτε με το κιάλι. Λοιπόν, σεμινάρια στην πληροφορική για να γίνεται απαραίτητη στην αγορά εργασίας, σεμινάρια προγραμματισμού, σεμινάρια ανάπτυξης λογισμικού, ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου
και πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού σε λίγες μόνο μέρες. Data Labs Εθνικής Αμήνης 14α, τηλέφωνο 2310-22-29-62 και στο datalabs.edu.gr. Μαζί μας και τη δεύτερη ώρα η Στίχημαν. Δεν έχω διαβάσει ακόμα να σας πω κάποια πρόταση για το σημερινό κουπόνι, που νομίζω οι περισσότεροι θα επικεντρωθούν στο Europa League. Και σήμερα φυσικά, όπως κάθε μέρα, εκατοντάδες επιλογές ανά παιχνίδι μέσα από ένα πολύ εύκολο και γρήγορο πρόγραμμα όπου στοιχηματίζεται εύκολα και με ασφάλεια από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Και μην ξεχνάτε το σημερινό πάρτι στο Θέατρο Βεργίνα με τους Μύρωνα Στρατή, Ελισάβετ Σπανού και Γιώργο Αξά. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Υπάρχει προπόληση εισιτηρίων, θα υπάρχουν εισιτήρια και στην είσοδο του Θέατρου Βεργίνα. Και για όσους δεν έχουν μεταφορικό μέσο, μπορείτε να είστε στο Βασιλικό Θέατρο στις 9.30, στις 10.15 ή στις 11. Το Θέατρο Βεργίνα θα σας πάρει από εκεί, θα σας πάει στο μεγάλο πάρτι και θα σας επιστρέψει το βράδυ. Αυτά για την ώρα. Πάμε τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε να πούμε στην τελική ευθεία με τα ποδοσφαιρικά. Εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό. Ενημέρωση, Σταύρο, τον κόσμο που μας ακούει στην Αθήνα. Μας ενημερώνει ο ΠΑΟΚ ότι με εισήγηση αστυνομίας και απόφαση του Βασιλιάδη απαγορεύεται μεμονωμένη και οργανωμένη μετακίνηση φιλάδων στη Ριζούπολη. Δηλαδή... Λογικό, είναι σε έξαρση χούλικαν του Απόλλωνα. Ναι. Και τώρα που να. Δηλαδή έχουμε το ενδεχόμενο να φυλάξουν λίγο η αστυνομία εκεί γύρω για να μην έχουμε κανένα μπάχαλο. Δεν. Όχι. Όχι. Γενικά, όπου και να παίζει ο ΠΑΟΚ, δεν συμβαίνει ποτέ κάτι. Μα είμαστε πιο όρημοι φίλοι τη ιστορία του ποδοσφαίρου. Ναι, πραγματικά δηλαδή αποδεικνύεται. Δηλαδή, τις γλασχόπες είναι πιο προβληματικοί από τους δικούς μας πλέον. Αποδεικνύεται αυτό. Ναι. Όπου και να είναι ο αγώνας. Τα παιδιά δηλαδή είναι από καλές οικογένειες όλα. Α, ξέρω, ναι, δεν δημιουργούν ποτέ αλλιώς πρόβλημα. Ναι. Το έχουν βαρέθει καμαλώνουν. Το κάναμε λέει. Δεν είναι παντού. Τρίπολη. Χθες πήγανε στην Κύμη. Έγινε πουθενά κάτι. Έγινε κάτι. Όχι. Κόψαν και το ρεύμα δύο φορές οι άλλοι. Εντάξει, ψηφίσαμε μια μπάλα. Ο Ιωάννης στην αρχή που λέει κατεβάστε λίγο το φυσικό ήχο, τον ενοχλούσε ο κόσμος. Τι φάνηκε, το ακούσατε. Όχι, δεν όταν κάνεις μετάδοση. Σε ενοχλείς ακουστικά. Άμα είναι ψηλά ο φυσικός ήχος, ναι, δεν μπορείς να μιλήσεις. Ναι, αλλά δεν γίνεται εσύ όμως, είναι ένας αγώνας. Ναι, τον φυσικό ήχο που είχε στα αυτιά του εννοούσε. Όχι αυτό που ακούγεται στον μα αέρα. Μειώθηκε όμως και το αέρα. Δεν το κατάλαβε τι γίνεται. Ένα τώρα στο δημόσιο όταν δουλεύει. Άμα να κατεβάσει μια βέντα, δεν σα κατεβάσω την έξι. Γιατί επειδή το έβλεπα κατευθείαν μειώθηκε. Σα το έγραψα και χθε. Θεωρώ ότι το κρατικό ραδιόφωνο τη Ρώμη, όταν δεχόταν η Ρώμη επίθεση από τον Ατήλα και τους Ούνους, με πιο πολύ συμπάθεια περιγράφανε τις επιθέσεις των Ούνων. Ναι. Να εδώ οι Ούνοι φάζουν, ξέρω εγώ, ναι. Τέλος πάντων, πάντως για τον κόσμο. Πάντως για τον κόσμο. Με πιο πολύ χαμόγελο από τον χθεσινό. Τώρα για τον 18.000 φορές μπορεί να τον γυρίσει η Κύμη, δεν μπορεί να τον γυρίσει η Κύμη. Εντάξει, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, εκεί πάμε κάθε φορά. Τέλος πάντων. Η αμήχανη στιγμή του Ιωάννου με τον Παπαθεοδόρο στο τέλος που μισιούνται όσοι ξέρουν παρασκήνιο. Δεν υπάρχει συμπάθεια των δύο μεταξύ τους. Και εκεί πρέπει να γίνει μια δήλωση. Εντάξει. Τέλος πάντων. Καλά συμβαίνουν αυτά. Τώρα όχι, εγώ άμα κάποιον δεν το γουστάω, δεν το κάνω δήλωση. Καλά, γιατί θα πεις ότι όχι, δεν σε κάνω. Δεν να μην πάει εκεί. Να μην πάει εκεί. Δεν θα πάω. Φαντάζομαι έχουν κι άλλους στην ΕΡΤ να στείλουν. Ποιος ήταν. Εντάξει, στο Σταυρό γίνονται λάθη. Κρατάω το θυμό μου γιατί. Κράτα το θυμό και χαμογέλα, Στέργιο, βασικό. Χαμογέλα. Τι ζω, ρε φίλε. Αν ακούει η UNICEF, α με τιμήσει κάποτε. Σιγά, μια πλακέτα. Να με τιμήσουν κιόλα. Σιγά που δεν σε τιμήσει. Ο ένα που λέει για σέρε, η άλλη πετάει βλάχικε εκφράσει. Δεν πάτε καμιά βόλτα, ρε. Το χέρι μου χτύπησε, ρε. Τέλο πάντων, λοιπόν. Πραγματικά, πάντως για το προηγούμενο, για τη μετακίνηση, εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί δεν συμβαίνει ποτέ τίποτα. Είτε είναι μεμονωμένα, είτε είναι οργανωμένα. Είμαστε κύριοι. Ναι. Μα στην πράξη φαίνεται. Εντάξει, μην ξεχνάμε λίγο την ευθεία βολή τη Νέα Μήνη στα κατά καθούμενα. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Να λέμε και τα δικά μα, αλλά πέρασε πολύ καιρό από τότε και δεν έχει δοθεί κανένα δικαίωμα. Και μην ξεχνάμε ότι όλοι το καταδίκασαν εκείνο. Ναι, το καταδίκασαν, αλλά. Έγινε, δεν έπρεπε να γίνει, προφανώς. Ναι, μιλάμε για τις τόπιες ιδιότητες. Αλλά είναι ένα μέσα σε ολόκληρη τη σεζόν. Ναι, αυτό ακριβώς. Γιατί να αφήσεις την άκρη όλα τα υπόλοιπα. Ευαγγέλου. Γιατί να μην αφήσεις να χαρεί ο κόσμος. Ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει πρωτάθλημα. Τι καλάκιους λύκια είναι αυτά. Εντάξει, θα σου πω. Κύριε Βασιλιάδη και η αστυνομία. Εισήγηση της αστυνομίας. Σιγά ρε αστυνομία, μη σκίσεις κακάλτσον. Ναι, κλείσε λίγο την περιοχή, ναι. Βάλε λίγο κάποια μέτρα. Βάλε πέντε δημιουργίες δουλειά είναι. Και είναι όλα μια χαρά. Για εκεί δεν θα γίνει. Στα μέτρα τάξη τώρα. Τέλο πάντων, δεν θα με πατώ κλείσε λίγο εκεί την γειτονιά, κλείσε το δρόμο εκεί, εκείνη το δρόμο εκεί. Κλείσε λίγο την κλουβακή και όλα είναι τέλεια. Τέλο πάντων, μην έχουμε τώρα τα ίδια. Έχουμε να πάμε. Στο ΆΚΑ δεν θα πάμε.
Ναι. Ωραία. Στη Ριζούπολη δεν μας αφήνουν να πάμε. Ναι. Θα πάμε εμείς. Ναι, ναι, το, ναι. Ωραία. Λάρισα. Λάρισα. Κλωμώσεις. Αγρίνιο. Αγρίνιο, ναι, θα είσαι, ρε φίλε. Πού θα είσαι, ρε, πότε μας αφήσαν να πάμε. Που πάμε τσαπουκάκι και παίρνουμε 200 άτομα. Θα είσαι, Αγρίνιο. Αγρίνιο θα είσαι. Και πηγάδια θα είσαι. Πηγάδια. Και ζωσιμάδες. Ζωσιμάδες δύσκολα. Εκεί αν είσαι. Και Χωστό Βασίλη. Καστατζόγλου. Θα σκεφτεί εμπορικά, πιστεύω. Τελευταίο παιχνίδι, στη δεύτερη δηλωμένη έδρα του Καστατζόγλου. 25.000 εισιτήρια. Ωραία, με 15 ευρώ μέσο όρο. Τι 25. Βγήκε το μπάτζετ. Και στο περιφερειακό θα έχει κόσμο, μετά κι άλλα θα κοιτάνε, θα γίνεται χαμός. Θα παλέψει και από αυτού του Χωστό Βασίλη. Κανονικά. Εύκολα. Ναι. Κανονικά. Θα πουλάει και άλλα, Παζιάννα. Ευαγγέλου Αθηνών, Αλεξέας Μεσσηνίας. Ναι. Χρωστάς κάτι, Αλεξέα. Και Σπυρόπουλος Ανατολικής Αττικής. Ο Αλέξης. Όχι. Όχι. Νεοφυτιάδης, έλα. Τέταρτος. Ξάνθης. Σταθόπουλος Κορυνθίας. Σταθόπουλος Παρατηρητής Ιησίας. Και στο μάτς Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, τον Μπία Στήλερ. Ο Στήλερ ο Γερμανός ήταν να παίξει ένας Φιλανδός. Τελικά η ΕΠΟ ανακοίνωσε ότι η επιλογή της είναι ένας top διαιτητής όπως ο Στήλερ. Ακολουθεί την πρακτική Μανθάνο και για το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Σήμερα ο Ολυμπιακός παίζει με την Δυναμό Κιέβου. Νομίζω ότι είναι φαβορί σε αυτό το ζυγάρι, για να τα λέμε όλα. Νομίζω ότι η Δυναμό Κιέβου δηλαδή δεν υπάρχει, χωρίς Χατσερίδη που πάρει τα γόλια μου. Πάρ' τον το Γενάρη να δέσει άμυνα. Να δέσει άμυνα. Ξέρει και τη γλώσσα, ξέρει την ομάδα, το σύστημα, αυτά. Βέβαια. Δηλαδή. Άμπαλοι, εμείς σας τα λέμε. Είναι ένα παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ της Δευτέρας στα μέτρα του και αν παίξει όπως μπορεί, εννοείται θα το πάρει. Θα δούμε από αύριο τις δοκιμές. Πιστεύω ότι αύριο θα έχουμε μια εικόνα γενικότερη. Ναι, που κάνει, ας έχει μπει. Αυτοί που κάνουν ατομικό μόνο του Καντουρί, υπάρχει ένα ερωτηματικό που ναι, καταλαβαίνω καλά. Είχε ένα σφίξιμο χθες, μπορεί να προστατευτεί, μπορεί να έχει μια ψηλοδιάταση, μπορεί να έχει κάτι. Έχει επιβαρυνθεί πολύ ο Καντουρί. Επειδή έχω δει λίγο τις μετρήσεις και αυτά τι έχει γίνει, μπορεί να έχει, θα το πω λαϊκά, έχει κλάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είμαι σίγουρος. Θα το πω λαϊκά και βλέπω την έκφρασή σου, είμαι σίγουρος. Αυτή είναι η λέξη. Τι να κάνω τώρα. Να πω, έχετε εντώσει. Έχει σκάσει. Έχει σκάσει. Στα κόκκινα. Στα κόκκινα δεν είναι. Κανείς παίξει το πράξει στα κόκκινα. Θα αλλάξουμε τη φράση. Είναι στα πράσινα, ξέρω εγώ. Στα μπέζ. Στα μπέζ. Έχει σκάσει λοιπόν. Αυτά που κάνατε οι δεξιοί, να πούμε που λέγατε να σου πάνε όλα δεξιά και καλά ότι είναι καλό. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αυτά τα. Με το δεξί. Μολοχτά με το δεξί να μπει. Με το δεξί. Άντε βρε νεοφιλελέ, ξέρω εγώ. Και η πολιτική θέση τη. Εντάξει. Λοιπόν, έλα. Τι ένα. Έχουμε, έλα λέω, έχουμε ενημέρωση για τα εισιτήρια. Το αγώνα της ΚΑΠΑ 19 με την Τότεναμ. Στέλνει ναι, ειδικά εσύ, πιστεύω ότι πολύ έχει αφιέρωση προς το απόλους. Πολύ ωραία παιχνίδια. Εννοείται θα πάμε, τι ώρα είναι. 7. Να παραδάκι και να λοιπόν, πούμε και τα φώτα. Την επόμενη Τρίτη, 19 του μήνα στις 7, εισιτήρια από τα εκδοτήρια της Τούμπας κανονικά, με άμκα. Όλα τα στοιχεία, ταυτότητα, ίδια βατήριο. Το ΑΜΚΑ είναι απαραίτητο για όλους, θυμίζουμε. Να πω κάτι. Έλα. Να μοιραστούν τα λεφτά στα παιδιά που παίρνουν. Κάτσε, περίμενε. Τα εισιτήρια είναι δωρεάν και τα εκδοτήρια θα λειτουργούν από τις 3. Οι διαθέσιμοι εισιτήριες. Πάλι το ίδιο θα λεφτά. Γίνει. Πάλι θα πάρουν δηλαδή εισιτήρια, αλλά δεν θα πληρώνουν αυτό. Είναι ναι. Ωραία. Οι διαθέσιμοι εισιτήρια είναι η 1-2. Άρα θα πάνε και... όλοι οι κουτρατζίδες, εισιτήρια 1, δερμάτινα και VIP. Υπάρχει και ενημέρωση και για τις διαπιστεύσεις να το δείτε μετά. Αυτά. Είναι ευκαιρία να πάρει στην Τούμπα. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Υψηλού επίπεδου. Κοίτα, επειδή είναι δύσκολο να πάμε στη Σουρωτή, εγώ μια φορά κατάφερα να πάω φέτος για να δούμε αυτά τα παιδιά. Όχι, έχουμε την ευκαιρία με ένα μπάλο, δύο τριγώνια. Δηλαδή, έχουμε την ευκαιρία να δούμε τη δική μας ομάδα που είναι σε ένα τόπο επίπεδο απέναντι σε μία από τις κορυφαίες ακαδημίες του κόσμου αυτή τη στιγμή, η οποία τροφοδοτεί την πρώτη ομάδα συστηματικά, όπως είναι η Tottenham. Και την τροφοδοτεί συστηματικά με στελέχη τα οποία πρωταγωνιστούν στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Δηλαδή, δεν είναι ότι. Αυτή τη στιγμή στην Tottenham, πώς είναι στο ρόστερ από τις ακαδημίες. Τουλάχιστον 7 άτομα. Ο Wings. Ωραία. Ο άλλος ο στόπερ που παίζει χθες, πώς το λένε. Ο Αργεντινός. Όχι, όχι. Ένας που παίζει χθες. Ένας που παίζει χθες. Περίμενε. Που κάνει το λάθος στη φάση του Πούλησιτς στην αρχή. Είναι ο Κέιν, είναι ο Ρόουζ, είναι ο Ντέιβις, όχι πώς λέγεται ο Ντέιβις, πώς λέγεται ο αμυντικός ο Χάφερ, κόλλησα.
Ο αμυντικός σου χάφ, ο Ντάιερ. Ο Ντάιερ, ναι, sorry. Ναι. Για βάλτε τους λίγο σε μια σειρά, Στέργιο. Βερτόχιν, όχι από Άγιαξ. Δεν λες τον το Φόιτ, λες. Ο Φόιτ, ναι. Όχι, από την Εστουντιάντες τον πήρε η τότε. Α, δεν είναι, όχι, άλλος. Όχι. Τον πήρε το 17 από την Εστουντιάντες. Δεν πιτσιρικάς, δεν έπαιξε δηλαδή στις ρεζέρβες της Τότεναμ. Το 17 τον πήρε Τότεναμ, τώρα εντάξει, και ένα χρόνο να έπαιξε. Ο Ρόουζ είναι Τότεναμ, άστο. Ο Ρόουζ είναι Τότεναμ, από το 2000. Αφού έπαιξε σε εμάς, αντιπαλός μας. Ναι. Ήταν από εκείνη τη φουρνιά. Ο Τρίπιερ. Ο Τρίπιερ. Όχι. Τι όχι, ρε. Εσύ City, έμαθε μπαλαρεφλή, τι θα αλλάξουμε. Τον πήρε, μικρό τον πήρε όμως, έπαιξε. Το 15 τον πήρε, εντάξει, να πεις τώρα είναι. Μα έπαιξε Ακαδημίες Τότεναμ, αυτό σου λέω. Έπαιξε, εντάξει, αλλά δεν είναι προϊόν της Τότεναμ. Ούτε ο Ντάιερ είναι. Ο Ντάιερ έμαθε. Δεν έπαιξε σημαίνει. Ούτε στον ΠΑΟΚ είναι όλοι από 5 χρονών. Αλλά έπαιξαν Ακαδημίες οι περισσότεροι. Ο Ντάιερ, ρε φίλε, έπαιξε στην K15 της Sporting, K17 Sporting, K19 Sporting, Everton K18 και τον πήρε Τότεναμ το 2014. Ναι. Δηλαδή σε ηλικία. 20 ετών ακριβώς. Δεν τον λες τώρα προϊόν της Τότεναμ. Δεν είναι προϊόν της Τότεναμ, Ντάιερ, όχι. Ο Ρόουζ είναι, ο Κέιν είναι. Δεν ξέρω. Ο Wings είναι. Ο Wings είναι. Ο Κέιν φυσικά. Ναι. Αυτή. Τρεις μας τους έβγαλες. 7 ξεκίνησες, εσύ και Τότεναμ, λοιπόν, δηλαδή. Έχουμε πολύ πράγμα. Πιο πολλούς έχουμε από την Ακαδημία του Άγιαξ. Τον Έριξεν, τον Βερτόχεν. Τον Αντερβάλντ. Εντάξει. Πάντως, όταν μιλάμε παιδιά για παιχνίδι Champions League και νοκάουτ κιόλας, έχει τη σημασία του. Είναι ένα παιχνίδι, δεν έχει ρεβάνς. Αν υπήρχε ρεβάνς, όχι ότι έπρεπε να πάει λιγότερος κόσμος, αλλά οι ελπίδες ήταν λιγότερες. Όταν είναι ένα μάτς και είναι στην Τούμπα και είναι νοκάουτ και μιλάμε για την επόμενη γενιά του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι εντάξει, είναι. Ουτοπικό και ανεφάρμοστο. Δεν γνωρίζω. Το να γεμίσει Τούμπα είναι ουτοπία και δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά γιατί? Δεν πρέπει να έχει 15.000 κόσμο. Εντάξει, 1-2-3 και τα VIP θα είναι ανοιχτά. Και 1-2-3 εντάξει, γεμίζει και στην ΚΑΠΑ 14 σε τελικούς. Και την πασίχνω στην ΚΑΠΑ 12. Την καλύτερη από όλες. Καλύτερη από όλες. Αλλά εγώ λέω ότι υπάρχει λόγος να πας στο γήπεδο, φίλε. Καλά, εννοείται. 800 εκατομμύρια. Είναι η χρηματιστηριακή αξία της Τότεναμ. Ψηλά πράγματα. Ναι, ναι. Προφανώς υπολογίζει τον Κέιν 200 εκατομμύρια, πώς τον υπολογίζει. Τον Κέιν τον υπολογίζει 150 και 100 τον Ντέλε Άλλη. Λοιπόν, θα αναφερθούμε και τις επόμενες μέρες, αλλά σας ξαναλέμε Τρίτη 7 η ώρα. Κάντε τα κουμάντα σας, κάντε τις δουλειές σας, κανονίστε. Κοιτάξτε, βλέπετε, να δείτε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και δεν υπάρχει ούτε εισιτήριο. Δεν πληρώνεις τίποτα. Θα πάρετε τα παιδάκια σας, τα νηψάκια σας, τα βαφτιστήρια και θα πάτε να δείτε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και σημαντικό παιχνίδι. Δεν είναι ένα φιλικό match. Μετά έχει πάλι νοκάουτ. Μετά συναντιόνται οι 8 που θα περάσουν. Μακάρι να είναι και ο ΠΑΟΚ με τις 8. Με τις 8 που τερμάτισαν πρώτες στους ομίλους του Champions League. Πριν. Δηλαδή, τις λέγαμε και την άλλη φορά τις ομάδες που περιμένουν. Μπαρσελόνα. Νομίζω ο Γιουβέντους, ναι, Ρεάλ είχε τις μεγάλες. Λοιπόν, οι ομάδες είναι. Να μην στάπεσουμε τις δεύτερες των ομίλων. Ναι. Έλα, το ψάχνουμε. Θα το βρούμε, παιδιά. Τέλος πάντων, είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι. Σίγουρα είναι χρήσιμο να είστε εκεί. Αυτή που δεν υπάρχει ούτε καν εισιτήριο, που για μένα και εισιτήριο να υπήρχε πάλι έπρεπε να πάτε. Αλλά αυτή που δεν υπάρχει καν εισιτήριο, εννοείται πως πρέπει. Να είστε όλοι εκεί. Νομίζω ότι το ΠΑΟΚ TV σίγουρα θα έχει κάποια ζωντανή μετάδοση. Λοιπόν, όπως κάθε φορά. Περιμένουν η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα, η Λίβερπουλ, η Πόρτο, ο Άγιαξ, η Χόφενχάιμ, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μάντσεστερ United. Ποιον θέλετε μετά, αν περάσει ο ΠΑΟΚ Τότεναμ? Τα ζευγάρια αυτής της φάσης είναι ΠΑΟΚ Τότεναμ, Δυναμό Ζάγκρεμπ, Λοκομοτίβ Μόσχας, Δυναμό Κιέβου Γιουβέντους, Τσέλσι Μονακό, Μομπελιέ Μπενφίκα, Χέρτα Παρί, Μίντιλαν Ρώμα και Σίγμα Όλμουτς Λιόν. Αυτά είναι τα ζευγάρια και οι 8 ομάδες που είναι όλες top, αν εξαιρέσουμε τη Χόφενχάιμ, αλλά προφανώς υπάρχουν καλές ακαδημίες εκεί. Ρεάλ μετά. Δεν τη βλέπω τη Ρεάλ. Με χαρά είναι. Θα
Θα πας άμα γίνει εκεί το μάτς. Εννοείται. Στέριο. Η ερώτηση είναι, Σταύρο, αυτές τις 8 ομάδες, πού δεν θα πας αν γίνει το μάτς. Χόφενχάιμ. Δεν θα πάω. Λίβερπουλ. Θα πεταχτώ μια βόλτα. Να περάσουμε από τα ταλήμα του Λονδίνου. Άλλη μια φορά από τις 26 φορές. Όχι, δεν μπορώ. Άμψε τα παιδιά, δεν έχω βαρεθεί. Πραγματικά το περπατάω καλύτερα από τη Σταυρούπολη. Έχω βαρεθεί. Πιθανό, πιθανό. Αλλά ας περάσουμε με την αυτό με τα ναρκωτικά, ναρκωτουρισμό και αυτά να βλέπω άτομα να κοίτονται, να χαμογελάνε σαν ηλίθιοι. Δεν αντέχω άλλο. Είμαι και ευαίσθητος. Ναι. Ναρκωτουρισμό και σεξουτουρισμό. Αυτά είναι τα πράγματα. Τροπής πράγματα. Εδώ μόνο πηγάδια και κέρματα. Εδώ μόνο πηγάδια και κέρματα. Πηγαίνω και τα πετάω κέρματα στα πηγάδια των ευχών. Ναι. Και η επόμενη φάση θα είναι νοκάουτ. Αν με το καλό περάσει ο ΠΑΟΚ. Άρα μπορεί να έρθει εδώ η Λίβερπουλ. Και ας να πάμε μάθει τι στη Βερίκο. Όχι, πιο ωραία να έρθει εδώ. Θα παίζουμε στο Άμφιλντ, θα παίξουμε όχι. Εμάς που μας ενδιαφέρει να περάσει ο ΠΑΟΚ. Από το να πας μια εκδρομή στο καταθλιπτικό Λίβερπουλ και να δεις ένα απαρχαιωμένο γήπεδο και να βγεις 10 φωτογραφίες και να πας στο κοπ. Θα περάσω. Το υπερτιμημένο. Θα περάσω. Εδώ στην Τούμπα και θα περάσουμε. Είπε το κοπ υπερτιμημένο. Για μένα είναι. Για μένα είναι ένα μύθος. Ένας μύθος. Τεπελένη 24. Για μένα. Εγώ Σταύρος. Παγκοτό κεράσι. Τι φάνηκε και τα κοιτάξω και τα σχετικά, λοιπόν. Φεύγω. Όχι. Εδώ θα αφιερωθούμε. Φεύγω. Δεν αντέχω. Ένα μύθο. Μείον 6. Βαθμού από το πρωτάθλημα. Ωραία, φίλε, τι ωραία πράγματα. Ξαναλέω, κάντε τα κουμάντα σας. Σας διάβασε και αγάπη. Δεν υπάρχουν εισιτήρια. Απλά θα πρέπει να πάρετε το μηδενικό εισιτήριο. Πριν το μάτς, θα πάτε στα εκδοτήρια. Ναι, το μόνο εύκολο. Όσοι είστε κατοχυρωμένοι στο σύστημα της ΠΑΕ, αυτόματα θα πάρετε το εισιτήριό σας. Θα μπείτε στην Τούμπα και θα συμπαρασταθείτε στη μεγάλη προσπάθεια του Παύλο Γκαρσία και των παιχτών του, κυρίως των παιχτών του, να προκριθούν στους 16 του Champions League. Και να προκύψει μετά στη συνέχεια μια ομάδα του Βεληνικού, της Real, της Juventus, της Liverpool, της Real, της Manchester United. Έχει δημόσια συγγνώμη Δημήτρη Γιανακόπουλου για το χθεσινό. Έγινε, εντάξει. Πρώτα κάνουμε την αηδία μας και μετά ζητάμε συγγνώμη. Άσε ρε αγάπη. Δημόσια συγγνώμη, εντάξει. Αυτή ήταν μια λανθασμένη κίνηση για Τεσόρχο, λέει. Αυτή ήταν μια λανθασμένη κίνηση. Θέλω να απολογηθώ από όλους τους ανθρώπους του μπάσκετ πλην των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Καλά. Εκείνη το προκάλεσαν. Έχει μετά μια ολόκληρη συνέντευξη. Έχει μιλήσει. Κάτσε, έχει και για τον τελικό. Θα ήταν χαρά μου να κάτσουμε μαζί οι δύο διοικήσεις, να έρθει και ο κύριος Σαββίδης, είπε Δημήτρης Γιανακόπουλος. Ναι. Κάτσε να δω αν είπε τίποτα άλλο για τον τελικό. Λέει για το χθεσινό, ναι, για την ΚΕΔ, για τους Αγγελόπουλους. Έχουμε ένα τελικό με τον ΠΑΟΚ, θα ήταν χαρά μου να καθίσουμε μαζί με τον κύριο Σαββίδη. Προσπαθώ να έχω καλή σχέση με όλους τους παράγοντες. Πρέπει να καταλάβουμε πως υπάρχει και ήττα στον αθλητισμό, λέει ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Καλά, φτάνει. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Περίμενε. Δεν το έχουν μάθει αυτό. Μία φορά δεν έχουν πει ότι ήταν καλύτερος ο αντίπαλος. Όχι, για τον τελικό δεν λέει κάτι άλλο. Εγώ απορώ, παιδιά, όσοι. Αυτή είναι η καθαρά προσωπική μου άποψη. Όσοι εξασιάζεστε με τα μηνύματα και τα ποσταρίσματα και τις ενέργειες του Δημήτρη Γιανακόπουλου, εγώ είμαι εντελώς στο άλλο άκρο. Το έλεγα και εκτός. Δεν έχει να κάνει με αυτό καθ' αυτό που λέει. Όσοι τον ακολουθούν, εγώ, είναι λοιπόν, για το γενικό εγώ γύρω. Λοιπόν δεν βλέπω ούτε μη συμπάθεια, ούτε διασκεδάζω με αυτά που ανεβάζεις και κάνει ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Δηλαδή, εχθές δεν εξασιάστηκα με το εσώρουχο και είπα πόρ, τι έκανε ο άνθρωπος. Αυτό είπαμε όλοι, ήταν ακραίο. Και δεν ήταν ωραίο, εντάξει, προφανώς. Και επειδή θυμάμαι πάρα πολύ καλά το τι συνέβη όλα αυτά τα χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και πόσες φορές ο ΠΑΟΚ είχε μια διαιτησία απίστευτη. Γιατί απέναντι ήταν ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός, εγώ τους θεωρώ ένα Παναθηναϊκό Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Αυτή είναι η άποψή μου και δεν θα αλλάξει ποτέ. Δεν είναι ξαφνικά η οικογένεια Γιανακόπουλου και τώρα ο Δημήτρης Γιανακόπουλος ή οι άνθρωποι που νοιάζονται μόνο για το καλό του μπάσκετ και ο κακός Ολυμπιακός. Για μένα είναι το ένα. Απλώς μια χρονιά έχει ο ένας τα κόζια, την άλλη φορά τα έχει ο άλλος. Δηλαδή, αν θυμηθούμε παιχνίδια που ρημάξανε το ΣΕΦ ή το ΑΚΑ, κάθε χρόνο οι δύο ομάδες. Το έχω ξαναπεί, ας κάνουν ένα πρωτάθλημα οι δυο τους, χωρίς διαιτητές, χωρίς αστυνομία, χωρίς τίποτα, να παίζουν μαζί 50 φορές το χρόνο και να μας αφήσουν η ησυχία μας. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός τώρα. Λοιπόν,
Νομίζω, από ό,τι κατάλαβα τώρα από ένα μήνυμα που έρχεται, στον τελικό πρέπει να έχει οριστεί αυτή που έλεγε ο Σταύρος. Τσαρουχά, τσαρούχα, όπως τη λέγανε. Ναι. Πού είναι ο Σταύρος, πες το λίγο, Χρήστα, φώναξέ τον, άμα ακούει, να έρθει λίγο να χαρεί με αυτό. Ορίστηκε δηλαδή. Τώρα, ή πληροφορίες είναι. Τώρα αυτό ένα μήνυμα έχω. Δες το λίγο. Μπες λίγο να δούμε. Πού να το δω. Αν όντως ισχύει. Αλλά νομίζω ότι ισχύει. Από αυτό που μας το στέλνει. Ναι. Έχεις δει τώρα που ήρθε ένα μήνυμα. Βάλα το κουτί. Να το. Σταύρο, τι λες. Έχει συμπλέγματα με τον ΠΑΟΚ αυτή. Έχει συμπλέγματα κανονικά, έχει πρόβλημα. Τον παίζει τον ΠΑΟΚ 100-0 όπου είναι. Και απορώ, πώς κρατιούνται, ρε. Δηλαδή, πραγματικά, και να μην το λέγαμε 10-15 λεπτά πριν. Κύριε Κωτή, είναι. Παναγιώτη δεν μπήκε. Τώρα περίμενε, έχουμε. Ποιοι άλλοι είναι. Τώρα περιμένουμε να μας στείλουν. Δεν έχει γραφτεί ακόμα, τώρα μόλις βγήκε. Λοιπόν, για να μην φάμε χρόνο από την άλλη εκπομπή. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θα μείνετε στο Λίμπερο, ακολουθεί το ανάλυση του Μπαϊρε Πρέσ, Σταύρος Κόλκας, Αντώνης Τσακαλέας και όλα τα παιδιά του team. Θα σου δώσω το χασί. Δεν το χρειάζομαι. Έχω AirPods. Από τις 2 μέχρι τις 3. Φαντάζομαι θα αναφερθούν και στο χθεσινό μενού του Champions League. Τι είχαμε σε Λονδίνο και Άμστερνταμ. Εμείς φτάσαμε στο τέλος. Μαζί μας σε όλο το 2ωρο η Στίχημαν, μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ. Μπείτε παιδιά εύκολα από κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή. Καλές επιλογές και σήμερα, πάρα πολλές επιλογές, ένα παιχνίδι, όλα αυτά στη Στίχημαν. Πολλοί αγώνες γύρω πάλι σήμερα. Είναι γεμάτο το πρόγραμμα, ναι. Οπότε είναι ευκαιρία. Μαζί μας ήταν και το Ρίτσι Καζίνο. Προμηθευτείτε γέρο στα εισιτήρια για τον Τάκη Σαχαράτο που θα μείνει στην πόλη μας μέχρι 24 Φεβρουαρίου, εκτός αν υπάρξει νέα παράταση, κάτι που δεν το ξέρω ακόμα. Τα εισιτήρια όλο ένα και λιγοστεύουν. Ticketservices.gr, καταστήματα public, το καζίνο όλο το 24ωρο, αλλά και τηλεφωνικά μπορείτε να κάνετε την κράτηση. Μαζί μας αυτή την ώρα, τη δεύτερη, ήταν και το Θεϊκό Πιστοπολίων. Τα παιδιά έχουν κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο και μοντέρνο και λειτουργικό χώρο Αγγελάκη 10, σχεδόν στο ύψος της Αλεξάνδρου Βόλου. Η καλύτερη επιλογή, αν θέλετε να φάτε τώρα στο κέντρο της πόλης ή για delivery, 2-3-10-2-21-3-21, από τις 12.30 έως τις 2 τα ξημερώματα. Πάρα πολύ μεγάλες μερίδες. Το μεγάλο ατού του Θεϊκών είναι διπλό τεράστιο σε μέγεθος σουβλάκι με μόλις 2,5 ευρώ. Δωρεάν είναι αληφές όλα τα σάντουιτς και μία από τις προσφορές είναι με μία μαλαματίνα και άλλη μία δώρο στο delivery του Θεϊκών. Είτε μένετε ανατολικά έως την Τούμπα, φυσικά στο κέντρο και δυτικά μέχρι το σταθμό του ΟΣΕ. Δηλαδή καλύπτει το Θεϊκό μια τεράστια περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μαζί μας είναι τα Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας, σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές φυσικά. Στα Alter Ego βρίσκεται από κοστούμια, σακάκια, παπούτσια μέχρι κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά άλλα αξεσουάρ. Ένα κατάστημα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterecofashion.gr για να μπείτε με την ησυχία σας και να δείτε ό,τι υπάρχει στα καταστήματα. Και μαζί μας είναι και τα Naxus. Ο ΠΑΟΚ θα φοράει για όλη τη διάρκεια της σεζόν πολιτικά παπούτσια Naxus και εσείς βρίσκετε όλη την αντρική συλλογή στο nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ που υπάρχουν στην πόλη και για όσους ταξιδεύουν υπάρχει κατάστημα Κέσσελ Θεός Βενιζέλος. Θαυματουργά φυτά, ή άματα, ελιξίρια, βότανα, βάματα, εθέρια, έλαια και μπαχαρικά από όλο τον κόσμο. Θα τα βρείτε στον Αβράμογλου, Αγίου Μινά με Κατούνι, πλατεία εμπορίου, σε συνεργασία με διατροφολόγο, ιριδολόγο και υγιεινολόγο. Όλες οι υπερτροφές που χρειάζονται για τον οργανισμό προκειμένου να λειτουργεί ρολόι και να είναι θωρακισμένος. Και όλα τα βότανα για φυσικό και ασφαλές αδυνάτισμα, Αβράμογλου, Αγίου Μινά με Κατούνι, πλατεία εμπορίου. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι. Μένετε στο Λίμπερο. Ακολουθεί μέχρι τις 3 η εκπομπή ανάλυση των Μπαϊρε Πρες.